Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό μήνα. Παρασκευή σήμερα, 1η Νοεμβρίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Οριστική είναι η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, να παραχωρηθεί στην περιφέρεια Ηπείρου το ΠΡΟΚΑΤ κλειστό γυμναστήριο, που σήμερα είναι εγκατεστημένο στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερο κλειστό γυμναστήριο. Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου Περιφερειάρχης για το θέμα, υπάρχει συνεργασία με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ. Ενώ ο χώρος εγκατάστασης του ΠΡΟΚΑΤ κλειστού γυμναστηρίου μπορεί να μην είναι ο Βοτανικός, αλλά το κάτω Νεοχωρόπουλο ή τα Καρδαμίτσια. Συντομότερα από ό,τι αναμενόταν, ενδέχεται να καταφέρουν να αποκτήσουν τα Γιάννενα ένα κλειστό γυμναστήριο ικανό να ανταποκριθεί στις αυξημένες πλέον ανάγκες των σωματείων μπάσκετ και βόλεϊ της περιοχής, αλλά και να δίνει τη δυνατότητα στην πόλη να διεκδικήσει σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχρημάνη με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, την 5η στην Αθήνα, καθώς υπάρχει δυνατότητα μιας εναλλακτικής λύσης αντί της πολυδάπανης και σίγουρα χρονοφόρος κατασκευής του πανηπυρωτικού κλειστού γυμναστηρίου στο Βοτανικό, για το οποίο είχε δεσμευθεί προεκλογικά από τα Γιάννενα ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η λύση που προκρίνεται έχει να κάνει με την παραχώρηση στην περιφέρεια Ηπείρου του ΠΡΟΚΑΤ κλειστού γυμναστηρίου, που σήμερα είναι εγκατεστημένο στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και πρόκειται να αποσυναρμολογηθεί ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της έκτασης. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο κύριος Καχρημάνης, το κόστος κατασκευής του πανηπυρωτικού κλειστού γυμναστηρίου στην πόλη των Ιωαννίνων, σύμφωνα με τη μελέτη που είχε ζητηθεί από την προηγούμενη αθλητική ηγεσία, υπολογίζεται περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ και όχι στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ όπως είχε αρχικά υπολογιστεί, ενώ το κόστος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης του ΠΡΟΚΑΤ είναι κατά πολύ μικρότερο. Έχουμε μία σχετική πίεση εντός εισαγωγικών από τα σωματεία της καλαθοσφαίρισης και του μπάσκετ στην περιοχή για το τι θα γίνει ανεβαίνοντας κατηγορίες και όταν το νέο κλειστό έχει τεράστια επισκεψιμότητα από όλες αυτές τις ομάδες και φαίνεται ότι μπαίνουμε σε άλλη διάσταση σε αυτόν τον χώρο. Μίλησα και με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, καθώς οι παλιές προγραμματικές που είχαμε κάνει για το Βοτανικό έχουν τελειώσει, δεν πάβει όμως να έχουμε μία άδεια στο Βοτανικό για κλειστό, και όπως θυμόσαστε από την προηγούμενη κυβέρνηση, επειδή ήταν με το σύστημα μελέτη κατασκευή το έργο, ζητήθηκε να κάνουμε μία μελέτη ακριβή πόσο κοστίζει ένα τέτοιο κλειστό σήμερα, όπως είναι η άδεια της οικοδομής που έχουμε στην περιοχή. Γιατί δεν θα δώσουν άδεια με το μελέτη κατασκευή, μας είχαν πει. Εμείς τελειώσαμε αυτές τις μέρες το κοστολόγιο, το οποίο έρχεται περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Κατόπιν αυτού είχα μία συζήτηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, το τι μέλη γενέστε. Ο κύριος Γεωργιάδης στη συζήτηση, την πρώτη που κάναμε, μου είπε ότι να ψάξουμε και άλλες λύσεις, να είμαστε σίγουροι τι θα κάνουμε. Μεταξύ των άλλων, βρήκαμε ότι στο χώρο της περιοχής που ήταν το παλιό αεροδρόμιο, το οποίο όπως ξέρετε θα προχωρήσουν οι εργασίες πλέον, υπάρχει ένα κλειστό, το οποίο είναι ΠΡΟΚΑΤ, έπαιζε παλιά ο Πανιώνιος εκεί, και το οποίο έκανα ένα έγγραφο σχετικό, εγώ μπορώ να σας το δώσω εδώ και ένα μήνα, στην εταιρεία, αρχικά στον κύριο Γεωργιάδη και στη συνέχεια στην εταιρεία Λάμδα, και χτες το βράδυ έγινε μία συζήτηση με το διευθύνοντα σύμβολο της εταιρείας, τον κύριο Αθανασίου, και τον κύριο Γεωργιάδη και εμένα, έχοντας και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιωαννίνων, του κυρίου Μωυσή, αν υπάρχει περίπτωση να μας δοθεί αυτό το κλειστό, το οποίο θα χρειάζεται να το λύσουμε και να το ξαναστήσουμε εδώ στην Ήπειρο. Έχουμε κάνει συζητήσεις με τον Δήμαρχο. Χτες το βράδυ, οριστικά, επειδή ήταν και θέμα πολιτικής απόφασης εκ μέρους του Υπουργείου, όπως είπανε, από την πλευρά της Λάμδα, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι εγώ αναλαμβάνω ότι αυτό θα το δώσω στην Ήπειρο.
Εντάξει, αυτό είναι μια νέα παράμετρος η οποία θα την ψάξουμε πλέον οριστικά. Εγώ το έχω δει το γήπεδο. Είναι εκεί που γινόταν και οι αγώνες Ξηφασχίας το 2004. Σήμερα είναι φραγμένο και δεν δουλεύει τίποτα. Λείπει το δάπεδο, το οποίο το έχουν πάρει για αλλού, για να μην χαλάσει, αλλά έχει φοβερές εγκαταστάσεις. Θα είναι μεγάλη υπόθεση αν αυτό το καταφέρουμε και το φέρουμε στα Γιάννηνα και το εγκαταστήσουμε σε χώρο, πιθανόν μπορεί να μην είναι και ο Βοτανικός, συνεννοούμαστε με τον Δήμαρχο, ίσως είναι και τα Καρδαμίτσα, εκεί που είχαμε κάνει παλιότερα εμείς τις περιφράξεις απέναντι από το Νομαρχιακό Ταμείο κλπ. Ή ο χώρος που έχουμε εμείς στα 15 στρέμματα στην περιοχή του κάτω Νεοχωρόπουλο κλπ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτό το ενδεχόμενο μεταφοράς του κλειστού γυμναστηρίου του Ελληνικού στα Ιωάννα, κάτι που σίγουρα θα επισπεύσει τις όποιες διαδικασίες κατασκευαστικές, κυρίως εργασίες, θα απαιτούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να φτιάξουμε ένα κλειστό γυμναστήριο από την αρχή στην περιοχή, την ώρα που οι ανάγκες είναι πραγματικά αυξημένες. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη συζήτηση στο στούντιο με τον κύριο Κωνσταντίνο Δαρδαμάνη, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιο βουλευτής στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Καλησπέρα, κύριε Δαρδαμάνη, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα, καλό μήνα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την Να είστε καλά. Λοιπόν, για μια συζήτηση πολιτικού περιεχομένου, αρκετά εκτιλήσονται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή, με αρκετές εντάσεις, αν θέλετε, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε έτσι με την προανακριτική για την ΟΠΑΡΤΙΣ, ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Εν προκειμένου είναι η προανακριτική για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, όπου τις τελευταίες ημέρες το αίτημα ουσιαστικά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Κινήματος Αλλαγής να εξαιρεθούν από την προανακριτική οι κύριοι Πολάκης και Τζανακόπουλος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και με μία ανταλλαγή στα τελευταία 24 ώρα επιστολών μεταξύ του Γιαννιώτη Προέδρου της Βουλής, του κ. Κώστα Τασούλα, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που καταγγέλνω από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πρόκειται για μία απόφαση που έχει πραξικοπηματικό χαρακτήρα. Είναι έτσι τελικά? Κοιτάξτε, το πρόβλημα με την κοινή λογική είναι δυστυχώς ότι δεν είναι τόσο κοινή, κατά πως φαίνεται. Έρχεται λίγους μήνες μετά τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να διαψεύσουν παταγωδώς τις προσδοκίες όσων καλοπροαίρετων, θα πω εγώ, πίστευαν πραγματικά ότι είναι εφικτή η μεταμόρφωση εν μία νυχτή του κυρίου Τσίπρα και του κόμματός του σε ένα σοβαρό, μετρημένο κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας. Έρχονται λοιπόν με τις επιεικώς απαράδεκτες και κατάπτυστες δηλώσεις του νεοφώτιστου, για να μην πω νεογιαννίτσαρου, γιαννίτσαρου κυρίου Ραγκούση περί χουντικών μεθοδεύσεων κτλ., ο οποίος, αν θέλετε, προσπαθεί να διαγωνιστεί με τον κύριο Πολάκη για το ποιος είναι μεγαλύτερος εξυβριστής της κεντροδεξιάς κυβέρνησης, ποιος είναι πιο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ από τον άλλον, με αποτέλεσμα να είμαστε όλοι μάρτυρες μιας, τουλάχιστον όπως ορθώς ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, χαρακτήρισε, μιας άκρος παρακμιακής εικόνας από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν αρμόζει στη Βουλή των Ελλήνων, που δεν αρμόζει στην αξιωματική αντιπολίτευση αυτού του τόπου. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, η κοινή λογική δεν είναι τόσο κοινή. Περί τίνος πρόκειται, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους να μας καταλαβαίνουν οι συμπολίτες μας, ουσιαστικά. Τι ζήτησε το ΠΑΣΟ, το ΚΙΝΑΛ το ζήτησε για να είμαστε απολύτως ορθοί και το δέχτηκε η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία, το αίτημα του ΚΙΝΑΛ. Τι είπε? Ότι δεν γίνεται, δεν είναι λογικό, δεν είναι, αν θέλετε, σωστό, ορθό, να συμμετέχουν στην προανακριτική επιτροπή, η οποία έχει και εξουσίες εισαγγελέως, έτσι, δικαστικού οργάνου, στην προανακριτική λοιπόν επιτροπή που εξετάζει, όχι το σκάνδαλο Νοβάρτης, εξετάζει τη σκευωρία ενδεχομένως για την οποία ενέχεται ο κύριος Παπαγγελόπουλος, αναπληρωτής υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εάν εξετάζει λοιπόν το σκάνδαλο, να το πούμε έτσι, τη σκευωρία που ενδεχομένως, όπως είμαστε, μπλέκεται ο κύριος Παπαγγελόπουλος, στην οποία κομβικοί μάρτυρες είναι ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης. Θα θυμίσω εδώ ότι
στις 5 Φεβρουαρίου του 2018 ήταν ο κύριος Τζανακόπουλος, ο οποίος είχε πάει νυχτιάτικα, όπως θα θυμάστε όλοι, το δείχναν τότε και σε ζωντανή σύνδεση τα κεντρικά κανάλια. Είχε πάει ο κύριος Τζανακόπουλος σε κλειστή σύσκεψη στον Άριο Πάγο για να ενημερωθεί, να λάβει ενημέρωση. Με ένα, αν θέλετε, πράγμα το οποίο ήταν, όπως απεδείχθη περίτεραν από όλους τους έγκριτους συνταγματολόγους, μια άκρος αντισυνταγματική ενέργεια από πλευράς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και προσωπικά του κυρίου Τζανακόπουλου, να λάβει λοιπόν ενημέρωση για τη δικογραφία που αφορούσε στην Οβάρτης. Άρα, και σας εξηγώ ότι μιλάγαμε για μια κλειστή δικογραφία, απαγορεύεται από τον νόμο οποιοδήποτε εκτός της υπόθεσης να έχει ενημέρωση. Ο κύριος Τζανακόπουλος λοιπόν πήγε και ο ίδιος ομολόγησε στα κανάλια, είπε στη δήλωση στα κανάλια ότι πήγε για να λάβει ενημέρωση από τους δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με την υπόθεση αυτή. Αυτό τον καθιστά εκ των πραγμάτων είναι ένα βασικό μάρτυρα που θα εξετάσει η Προανακριτική Επιτροπή. Θα σας θυμίσω ότι 8 Φεβρουαρίου, τρεις μέρες μετά, ο κύριος Πολάκης έκανε τις περίφημες δηλώσεις, αν θυμάστε, ότι τους πιάσαμε με το χέρι στο μέλι και κελάιδισαν κτλ. Εμφανίζονταν ως αναγνώριζε ποιοι είναι οι προστατευόμενοι, παύλα κουκουλοφόροι, θα πω εγώ, μάρτυρες. Πράγμα το οποίο κανονικά απαγορεύεται από τον νόμο. Δηλαδή, ποτέ δεν είναι επτασφράγγιστο μυστικό οι εκάστοτε προστατευόμενοι μάρτυρες και τους γνωρίζουν μόνο δικαστική λειτουργή. Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, το Κινάλ και άλλοι πολιτικοί χώροι μιλούν, βασικά η ίδια δικογραφία που είχε έρθει στη Βουλή σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου, η εισαγγελή, ο κ. Εισαγγελής, η κυρία Ράικου, η κυρία Τσατάνη, που μιλάγανε για ομές παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσωπικά του κ. Παπαγγελόπουλου και άλλων ενδεχομένως εμπλεκομένων στη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις από τον κ. Τζανακόπουλο, από τον κ. Πολάκη, αυτά τα πράγματα χρήζουν εξέταση. Αποτελούν, αν θέλετε, βασικούς μάρτυρες, αν όχι εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή καθεαυτή. Τι θα έκανε λοιπόν οποιοδήποτε στη θέση τους από πλευράς ευθυξίας, πριν μπούμε, αν θέλετε, στο νομικό ή στο διαδικαστικό σκέλος. Οποιοδήποτε σοβαρός άνθρωπος, ας μου επιτραπεί, από ευθυξία και μόνο, δεν θα νοούνταν να μην παραιτηθεί ο ίδιος από τη συμμετοχή του στην όποια προανακριτική. Δεν γίνεται να είσαι και δικαστής και μάρτυρας σε μία δίκη. Το λέει στοιχειώδης λογική, στοιχειώδης κοινή λογική και πρακτική. Θέλετε να μιλήσουμε για την πρακτική των παρελθόντων ετών? Το 2010, θα σας θυμίσω, στην προανακριτική τότε για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου, είχαν εξαιρεθεί από την προανακριτική επιτροπή δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς γιατί επρόκειτο να κληθούν ως μάρτυρες, όπως πρόκειται να κληθούν ως μάρτυρες, όπως σας λέω, ο κύριος Τζανακόπουλος και Πολάκης. Και μάλιστα τότε με τη σύμφωνη γνώμη και την υπογραφή του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Και έρχονται τώρα, επίσης, το 2010 υπήρξε και η σχετική γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής περί της ορθότητος της εξαίρεσης των εμπλεκομένων μαρτύρων, ακριβώς με το σκεπτικό που σας ανέπτυξα. Ότι δεν γίνεται εγώ να είμαι και δικαστής και μάρτυρας στην ίδια εντός αγωγικών δίκη. Θα σας πω επίσης, επειδή μίλησε και ευθυξία, θα σας θυμίσω εδώ ότι στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έγινε εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του φαρμάκου, για τη φαρμακευτική δαπάνη, για το ΚΕΛΠΝΟ. Και θα τονίσω εδώ ότι έγινε εξεταστική, όχι προανακριτική επιτροπή, από την οποία αυτοεξαιρέθηκαν οι κύριοι Βορύδης, Γεωργιάδης, ακριβώς γιατί πρόκειτο να κληθούν ως μάρτυρες. Δεν έτεθε ποτέ ζήτημα αν θα συμμετάσχουν ή όχι, ενώ και αν θέλετε τότε, ορθώς έγινε η αυτοεξαίρεσή τους και δεν ετέθη ποτέ ζήτημα από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι, όπως σας λέω, κοινό ζήτημα ευθυξίας και απλής κοινής λογικής. Και έρχεται τώρα ο κύριος Πολάκης πρώτος και καλύτερος και μετά με τον κύριο Ραγκούση με μερικές κατάπτυστες δηλώσεις να τραμπουκίζουν κοινώς, έτσι να επιδεικνύουν άλλη μία έκφανση της ακραίας νοοτροπίας του πολακισμού, του φαινόμενου του πολακισμού που είχε πει ορθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από μερικούς μήνες, να τραμπουκίζουν άπαντες, να λένε ότι μόνο σηκωτούς θα μας πάρουν από την Επιτροπή, να μιλάνε δήθεν για χουντικές μεθοδεύσεις, γιατί οι ίδιοι δεν νοούν να κάνουν το αυτονόητο. Και έρχεται ο κύριος Τσίπρας να ανταλλάσσει επιστολές με τον πρόεδρο της Βουλής πάλι για το ίδιο θέμα. Είναι αδιανόητες καταστάσεις που, αν θέλετε, δημιουργούν ορθώς σε πολλούς την απορία για ποιο λόγο πασχίζει τόσο πολύ ο κύριος Τσίπρας και οι περί αυτό να τορπιλήσουν αυτή την κορυφαία διαδικασία. Μήπως έχουν να κρύψουν κάτι και φοβούνται να κυλήσει ομαλά.
Φαίνεται ότι θέλουν πραγματικά να τα κάνουν όλα λίμπα, να το πούμε λαϊκά. Θέλουν να τροπιλήσουν τη διαδικασία στον κόσμο να πει: Α, δεν θα βγει τίποτα. Μπάχαλο η όλη η κατάσταση. Και ότι κάποιος προσπαθεί να κουκουλώσει κάτι. Θα θυμίσω εδώ λοιπόν, θα τονίσω στους συμπολίτες μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι όταν αντίστοιχα σε εξεταστικές επιτροπές εξετάστηκαν θέματα που αφορούσαν τη διακυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ή όπως σας είπα, αυτοεξαιρέθηκαν οι εξεταζόμενοι τότε Υπουργείους μάρτυρες, ούτε καν κατηγορούμενοι, γιατί μιλάμε για εξεταστική επιτροπή, δεν ετέθη λοιπόν ουδένα ζήτημα τότε από αυτού. Στην εξέταση της Νοβάρτης επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ παραιτήθηκαν όλοι και οι 10 και οι 10 τους οποίους επιχείρησε να κατηγορήσει αδίκως, κατά πως φαίνεται, κατά πως αποδεικνύεται μάλλον, ο κύριος Τσίπρας και οι μεθοδεύσεις των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, παραιτήθηκαν της ασυλίας τους, πήγαν να μαρτυρήσουν. Μάλιστα, ο κύριος Λοβέρδος ζήτησε να το αφαιρεθεί και όλα στην βουλευτική ασυλία, προκειμένου να φτάσει μια ώρα αρχίτερα στη δικαιοσύνη. Εδώ τι βλέπουμε αντιθέτως? Ο κύριος Πολάκης, σε όσες ευκαιρίες είχε, παρακάλεσε να προστατευτεί από την ασυλία του και μάλιστα προσφάτως, αν θέλετε, είχαμε και το επεισόδιο που ήθελε να προστατευτεί από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, όπως θα θυμάστε πολύ καλά, για δικαιογραφία που ήρθε σε βάρος του στη Βουλή. Τον ίδιο νόμο που κατηγορούσαν όλα αυτά τα χρόνια οι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τόλμησαν ποτέ ούτε να αναθεωρήσουν ούτε να καταργήσουν. Κρύβονται λοιπόν συστηματικά πίσω από αυτό το νόμο. Και ο κύριος Τσίπρας, αντί όπως δήλωσε να επιδιώξει να χυθεί άπλα το φως αφού δεν έχει να κρύψει τίποτα, κάλυψε πλήρως τον κύριο Παπαγγελόπουλο με τις δηλώσεις του κατά το προηγούμενο διάστημα. Ενώ, εν αντιθέσει με τα 10 πολιτικά πρόσωπα, πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς και τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος που βρέθηκαν κατηγορούμενοι με το είδα, άκουσα, μου είπαν, ξέρω, δεν ξέρω, των κουκουλοφόρων μαρτύρων, οι οποίοι επιτέλους θα κληθούν να δώσουν τη μαρτυρία τους ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής για να χυθεί απλά το φως. Ενώ λοιπόν μόνο με φημολογίες σπηλώθηκαν αδίκως 10 πολιτικά πρόσωπα, 10 πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησής του τότε, εδώ έχουμε στοιχεία και μαρτυρίες από κορυφαίους δικαστικούς λειτουργούς. Η κυρία Ράικου που είχε εξετάσει το σκάνδαλο, η κυρία Τσατάνη, ο κύριος Αγγελής, ο οποίος κύριος Αγγελής, θα σας θυμίσω, είναι ο εποπτεύων την εισαγγελία διαφθοράς, είναι ο εποπτεύων την κυρία Τουλουπάκη, που τον όρισε η κυρία Ξένη Δημητρίου επιλογή προσωπικά του κυρίου Τσίπρα. Και ο άνθρωπος, αν θυμάστε, είχε πει το περίφημο: Δεν θα πάω φυλακή για την Τουλουπάκη. Ακριβώς λόγω των μεθοδεύσεων που έβλεπε να γίνονται. Μίλαγε για μεθοδεύσεις του κυρίου Παπαγγελόπουλου, όπου έβαζε στο αρχείο υποθέσεις φύλλα προσκύμενων δυνάμεων στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υποθέσεις που χρήζαν περαιτέρω διερεύνησης, και αντιθέτως μιλούσε για συνειδητή στοχοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών αντιπάλων χωρίς. Με παντελή ύπαρξη οποιοδήποτε στοιχείο. Αυτά λοιπόν πρέπει να διερευνηθούν στο βάθος. Νυφάλια, είδατε ότι το προηγούμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνειδητά επέλεξε και η κυβέρνηση να απέχει από την Ολομέλεια, ακριβώς για να δοθεί μια έμφαση, αν θέλετε, ότι πρέπει νυφάλια να εξεταστεί αυτή η υπόθεση, ότι πρέπει να υπερτονίσουμε τη διάκριση των εξουσιών. Άλλο πράγμα η κυβέρνηση και η εκτελεστική εξουσία, άλλο πράγμα το κοινοβούλιο, η Βουλή που είναι κυρίαρχη και αποφασίζει σε αυτά τα θέματα σε μια κορυφαία διαδικασία όπως η προανακριτική, και άλλο πράγμα η δικαιοσύνη. Εμείς, εν αντιθέσει με τον κύριο Τσίπρα, που επιχείρησε κατά το προηγούμενο διάστημα, μιλούσε για θεσμικά εμπόδια, οπότε μιλούσε για τη δικαιοσύνη, για τη διερεύνηση διαφόρων υποθέσεων. Εμείς πιστεύουμε στη διάκριση των εξουσιών. Πιστεύουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ανάγχωμα κόντρα στην αυθαιρεσία οποιασδήποτε κυβέρνηση απέναντι στους απλούς πολίτες, και αυτό θα διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα θέμα για το οποίο έχουν ανέβει οι τόνοι, αν θέλετε, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το άλλο θέμα, το οποίο επίσης έχουν ανέβει τόνοι και έρχεται από τα παλιά, αν θέλετε, είναι το θέμα το προσφυγικό, σε συνδυασμό, γιατί είδαμε και τους υψηλούς τόνους και την αντιπαράθεση και τις απαντήσεις επί απαντήσεων που δόθηκαν και χθες από το βήμα της Βουλής μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα, και έχει να κάνει με την ψήφιση του νομοσχεδίου για το άσυλο, με φόντο όμως πάντα το προσφυγικό. Εδώ τώρα θα σας πω απλά ότι πάει πάρα πολύ. Πάει πάρα πολύ να μας εγκαλεί ο κύριος Τσίπρας προσωπικά, η κυβέρνηση του οποίου έκανε ρεντίκολο παγκοσμίως στη χώρα μας με τη διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος, του μεταναστευτικού προβλήματος, όπως θέλετε, πείτε το, με τιμώρια. Θέλετε να σας θυμίσω αναφορές του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, της Διεθνούς Αμνηστίας, που μιλάγανε για συνθήκες στον καταβλισμό στη Μόρια χειρότερες από αυτές τις υποσαχάρες Αφρικής, μιλούσαν για τριτοκοσμικές συνθήκες.
Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν το θράσος να έρχονται να εγκαλούν αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Τσίπρας και το καταβαρουφάκι αριστερόστροφο τσούρμο του που εγκαλούσε την κυβέρνηση Σαμαρά επειδή χαλούσε κάποιο κλιματιστικό στο κέντρο της Αμυγδαλέζας και είχαν χιλιάδες ψυχές, χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ανάγκη, κατατρεγμένους στις άθλιες συνθήκες της Μόριας και της Ιδωμένης, που δεν επέτρεπαν στα κανάλια να πάρουν πλάνα ακριβώς για να μην φανεί η ανεπάρκειά τους και η κατάντια της διαχείρισης της κρίσης και έχουν το θράσος να εγκαλούν αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Λοιπόν, πρόκειται για ένα κορυφαίο ζήτημα, το οποίο δεν επιδέχεται μικροπολιτικής, αν θέλετε, εκμετάλλευσης. Πρέπει να το δούμε σοβαρά. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες της χώρας μας αποκλειστικά. Είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα. Διαπιστώνουμε όσο περνά καιρό, όπως έλεγε ορθώς ο Κυριακός Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κατά τα προηγούμενα χρόνια, ότι είναι πρωτίστως μεταναστευτικό, δευτερευόντως προσφυγικό. Βλέπετε τα στοιχεία που προκύπτουν τώρα. Ούτε το 25% δεν είναι οι Σύριοι πρόσφυγες, που είναι οι κατατρεγμένοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη και χρήζουν ασύλου και της προστασίας μας και της φιλοξενίας μας. Το 75% περίπου, το 70%, 75% είναι μετανάστες. Είναι παράνομοι, παράτυποι μετανάστες, οι οποίοι προσπαθούν οι άνθρωποι από πλευράς τους δικαίους να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο. Έτσι λοιπόν απαιτείται ένας χειρισμός. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για ποιο λόγο έχει επί κυβέρνησής του, με το πλαίσιο το οποίο είχε ψηφίσει η κυβέρνησή του, υπήρχαν μέχρι και σήμερα 68.000 εκκρεμείς αιτήσεις. Για ποιο λόγο έχει αφήσει όλους τους ανθρώπους αυτούς, είτε δικαιούνται είτε δεν δικαιούνται ασύλου, στο έλεος των διαφόρων ΜΚΟ. Θα τονίσω εδώ, συμπολίτες μας, θα θυμίσω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα ελέγχεται από τον ΟΛΑΦ, που είναι η επιτροπή που ελέγχει, αν θέλετε, τυχόν παρασπονδίες οικονομικής κατασπατάλησης κονδυλίων από την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε το πόρισμα. Ήδη ο πρωταρχικός έλεγχος έδειξε κατασπατάληση κονδυλίων που λάβαμε μέσω των διαφόρων ΜΚΟ. Θα σας θυμίσω την παρέτηση του κυρίου Βουδούρη, του Δησέ Βουδούρη, στέλεχος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, που ήταν γενικός γραμματέας μεταναστευτικής πολιτικής, ο οποίος είχε παραιτηθεί τότε μεμφόμενος και υπενισόμενος κατασπατάληση από στελέχη της κυβέρνησης ή φύλλα προσκύμενες δυνάμεις. Έτσι, και έρχονται τώρα και μας αγκαλούν. Απαιτείται νυφαλιότητα, απαιτείται σοβαρότητα στο χειρισμό αυτό. Είδατε, ψηφίστηκε ο νέος νόμος που διέπει το άσυλο. Θα μπορέσει να δώσει λύση σε αυτό το νομοσχέδιο? Τα όσα προβλέπονται σε αυτό το νομοσχέδιο θα μπορέσουν να δώσουν λύση πραγματική στο πρόβλημα αυτό, κύριε Δαρδαμάνη? Κοιτάξτε, θα μιλήσουμε αντικειμενικά και να πούμε μερικές αλήθειες στους συμπολίτες που μας ακούνε. Γιατί σας είπα, δεν είναι τώρα να λαϊκίσουμε εδώ, ιδίως με ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, στο οποίο θα έπρεπε να υπάρχει ο μέγιστος δυνατός βαθμός ομοψυχίας και συνεννόησης. Είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη 17-18 Οκτωβρίου το έφηξε στη Σύνοδο Κορυφής, στους Ευρωπαίους ηγέτες, και είδατε ότι ήδη σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ζερχόφερ έθεσε το θέμα της επικαιροποίησης, να το πούμε, της αλλαγής της συμφωνίας του Δουβλίνου που διέπει τις μετακινήσεις των προσφύγων και μεταναστών. Δεν είναι λοιπόν ένα δικό μας ζήτημα. Mm-hmm. Θα αλλάξει το πλαίσιο, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και η Γερμανία και η Γαλλία και κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις επιθυμούν να αλλάξει το πλαίσιο της κατανομής, ώστε να γίνει μια πιο δίκαιη κατανομή των προσφύγων ανά την ευρωπαϊκή επικράτεια. Η χώρα μας δεν μπορεί μόνη της να σηκώσει αυτό το βάρος. Είδατε ότι δώσαμε έμφαση στην φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, αυτών που ο κύριος Τσίπρας πίστευε ότι δεν υπήρχαν. Έτσι, με τη Frontex, με τις δικές μας δυνάμεις, να γίνει μια πιο αυστηρή φύλαξη των συνόρων, ώστε να έχουμε και μια, αν θέλετε, αποτροπή όσο μπορούμε και έναν έλεγχο, αν θέλετε, να μην είμαστε ξέφραγκο αμπέλι όπως ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Προωθείται η δημιουργία κλειστών κέντρων, ώστε οι άνθρωποι που δεν δικαιούνται άσυλο, οι άνθρωποι που δεν είναι πραγματικά κατατρεγμένοι και δεν έχουν ανάγκη από πολιτικό άσυλο, να μην είναι ελευθερία αριστερά-δεξιά και να δημιουργούνται προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, αλλά να είναι και ήδη σε ένα πιο ελεγχόμενο, πιο ασφαλές και για τους ίδιους περιβάλλον, που να έχουν μια ανθρώπινη μεταχείριση, τις στοιχειώδεις καλές συνθήκες διαβίωσης. Έτσι, και να μην λιάζονται στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, όπως μας έλεγε κάποτε η υπεύθυνη, τότε εντός εισαγωγικών υπεύθυνη υπουργός των ΣΥΡΙΖΑ, ανέλη κυρία Τασία.
Έτσι λοιπόν, το νέο πλαίσιο που από εκεί ξεκινάμε, και αυτό ήταν ευθύνη της Ελλάδας, σας είπα, υπάρχουν 68.000 εκκρεμείς αιτήσεις. Γιατί το προηγούμενο πλαίσιο είχε τόσες τρύπες, που η όλη διαδικασία, επειδή είχε τέσσερα στάδια στα οποία μπορούσε να ασκήσει ένσταση ο αιτούμενος, η όλη διαδικασία μπορούσε να φτάσει δυνητικά μέχρι και τα 10 χρόνια, μέχρι να τελεσιδικήσει αν κάποιος δικαιούται ή δικαιούται άσυλο. Τώρα η διαδικασία αυτή από τα 4 στάδια πάει στα 2, γίνεται σαφώς ταχύτερη, φεύγουν κάποιες τρύπες, κάποια παραθυράκια, όπως το μετατραυματικό στρες, το οποίο επέτρεπε στον οποιονδήποτε να δηλώσει ότι πάσχει από μετατραυματικό στρες, και έτσι ξαφνικά, ενώ είναι παράτυπος μετανάστης, να χαρακτηριστεί πρόσφυγας και να εκκρεμεί σε βάρος του, η διαδικασία αυτή, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος στην ενδοχώρα, χωρίς να δικαιούται κάτι τέτοιο. Αυτό τελειώνει τώρα, μπαίνει ένα τέλος σε αυτό το μπάχαλο, αυστηροποιείται και γίνεται και πιο ορθό, αν θέλετε, και πιο δίκαιο το πλαίσιο αυτό, ώστε πραγματικά, επειδή εδώ το τονίζω, ο σκοπός μας δεν είναι μόνο η αποτροπή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή αθώες ψυχές, γυναικόπαιδα, άνθρωποι κατατρεγμένοι που έρχονται από πραγματικά εμπόλεμες ζώνες, που κινδυνέψανε, και είναι χρέος μας ως πολιτεία, ως μια πολιτεία που από αρχαιοτά των χρόνων υμνούσε τον ξένιο Δία, τον Θεό της Φιλοξενίας, να αγκαλιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους και ή δυνατόν να τους προσφέρουμε μια στέγη, να τους αγκαλιάσουμε στις κοινωνίες μας και να φανούμε φιλόξενοι σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Όμως ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι μια χώρα που βγήκε από μια τεράστια οικονομική κρίση, απόλυσε περί το 27% αθρηστικά του ΑΕΠ της, δεν έχει ανεξάρτητες δυνάμεις, κυρία Σταύρου. Γι' αυτό σας είπα, ορθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο πλέον την ανάγκη να υπάρξει μια δικαιότερη κατανομή των προσφύγων, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο ώστε η Ελλάδα και οι άλλες χώρες εισόδου, όπως η Ιταλία, η Μάλτα, να δεχτούν τη μέγιστη δυνατή βοήθεια από τους Ευρωπαίους, είτε σε επίπεδο Frontex, είτε σε επίπεδο κονδυλίων, ώστε σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο να υπάρξει μια σοβαρή λύση ενός κορυφαίου προβλήματος. Μάλιστα. Να πάμε στα της οικονομίας, γιατί με αυτά και με αυτά την έχουμε ξεχάσει λίγο, είναι η αλήθεια, τα οικονομικά ζητήματα. Πώς βλέπετε να πορεύονται τα πράγματα και κυρίως τι μπορούμε να περιμένουμε? Γιατί είναι και αυτό το χρονικό διάστημα που έπεται θα είναι κρίσιμο, γιατί θα δούμε τον προϋπολογισμό για το 2020 και εκεί, αν θέλετε, θα αποκαλυφθούν και οι προθέσεις της κυβέρνησης και για κρίσιμους τομείς, όπως είναι και οι τομείς της υγείας και της παιδείας, όπου ασκείται μια κριτική, αν θέλετε, από την αντιπολίτευση, ότι θα έχουμε περικοπές και άρα δεν θα υπάρξει, φαίνεται, μια άλλη πολιτική από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, μιλήσατε για την οικονομία. Θα σας πω ότι είχαμε προσφάτως ένα ιστορικό γεγονός, ένα πράγμα που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της χώρας μας. Η χώρα μας δανείστηκε, αν δεν κάνω λάθος, την 9η Οκτωβρίου με αρνητικό επιτόκιο. Έτσι, τα 11 γραμμάτια της φτάσανε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Δεν έχει ξαναγίνει η Ελλάδα να πετύχει αρνητικό επιτόκιο, μείον 0,02%, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, το οποίο από μόνο του είναι ένα θετικότατο μήνυμα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το δεκαετές ομόλογο, το οποίο θα θυμίσω στους συμπολίτες μας, πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στο 4,42% και πανηγύριζε ο κύριος Τσίπρας, σήμερα που μιλάμε είναι κάτω από το 1,19%. Ενώ από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα έχει πέσει περί το 65%. Αυτό, αν θέλετε, τα ομόλογα είναι άμεση συνάρτηση της περιραίουσας ατμόσφαιρας, των προσδοκιών που έχουν οι διεθνείς αγορές για τις προοπτικές μιας οικονομίας. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης, ας πούμε έτσι, των ξένων επενδυτών, των διεθνών αγορών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Και ως επιστέγας, μάλλον αυτό, αν θέλετε, ήρθε δηλαδή σαν κερασάκι εντός εγώ στην καλή τούρτα, μιλάμε πάντα, η αναβάθμιση από την Standard & Poor's, έτσι από την S&P, που είναι ίσως ο πιο έγκριτος, ο μεγαλύτερος αναμφίβολα οίκος αξιολόγησης, μας αναβάθμισε προσφάτως, νομίζω την προηγούμενη Παρασκευή, κατά μία βαθμίδα. Με αποτέλεσμα να παίχουμε μόλις 3 βαθμίδες πλέον από την επενδυτική βαθμίδα, δηλαδή να φύγουμε από αυτό που λέγαμε παλιά junk, σκουπίδια, τα ομόλογά μας, να χαρακτηριστούν άξια επενδυτικής βαθμίδας, κάτι το οποίο επιτέλους θα ανοίξει τις πόρτες για το πολυπόθητο QE. Ξέρετε αυτό που τάζε επί χρόνια ο κύριος Τσίπρας, η ποσοτική χαλάρωση που λέγαμε, το πρόγραμμα που έβρεχε δισεκατομμύρια και εμείς κρατούσαμε ομπρέλα τότε γιατί κάναμε τις λάθος πολιτικές επιλογές, δυστυχώς, ως λαός. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, σιγά σιγά, βήμα βήμα, ανοίγουν οι πόρτες του και μπορεί να προλάβουμε έστω το δεύτερο σκέλος, το οποίο ξεκίνησε προ λίγου καιρού ο κύριος Ντράγκη. Έτσι. Αυτά λοιπόν όλα δεν γίνονται τυχαία. Προσφάτως, την περασμένη εβδομάδα, πάλι αν δεν απατώμε, θα σας θυμίσω ότι ο ESM, ο κύριος Κλάους Ρέγκλινγκ, ο βασικός δανειστής της χώρας μας, έτσι, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, για να το πούμε ελληνικά στους συμπολίτες μας, ενέκρινε την πρόωρη αποπληρωμή
των δανείων μας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κάτι το οποίο θα μειώσει το κόστος που έχουμε δανεισμού, γιατί τα δάνεια του ΔΝΤ ήταν με επιτόκιο άνω του 5%, ενώ από τις αγορές, όπως σας είπα, το 17 ομόλογο είναι με 1,19%. Οπότε θα μειωθεί η δαπάνη για εξόφληση τόκων που έχει η χώρα μας. Αλλά πάνω απ' όλα είναι να μείνουμε ότι επιτέλους αποτινάσουμε, αν θέλετε, από πάνω μας έναν-έναν τους δανειστές. Είναι ένα πρώτης τάξης θετικό μήνυμα για τις προοπτικές της αγοράς. Τώρα, σε πράγματα που αφορούν ακόμα πιο άμεσα τους συμπολίτες μας. Είδα ότι η κυβέρνηση μετρούσε μόλις λίγες μέρες όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπληξε θετικά τον κόσμο με τη μείωση του έμφυα, μεσοσταθμικά κατά 22%. Και μάλιστα πολλοί συμπολίτες μας είδαν μείωση έως και 30%. Κάτι το οποίο το είδανε στον έμφυα που πληρώσανε το Σεπτέμβριο. Μια εξαγγελία που αφορούσε κανονικά, όπως το θυμάστε, το 20, ήρθε να γίνει νωρίτερα. Είδατε επίσης ότι έχουν ήδη προχωρήσει και εγκριθεί από την Τρόικα, από τους θεσμούς, από τους εταίρους μας, παρεμβάσεις συνολικές στο φορολογικό ύψους 1,2 δις. Να σταχυλογήσω ποιες είναι αυτές, για να έχουν υπόψη οι συμπολίτες μας. Μιλάμε για εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή 9% από 22% που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, μισθωτοί, αγρότες, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 9%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, κυρία Σταύρου? Από 2.200 ευρώ φόρο που αναλογούσε για εισόδημα 10.000 ευρώ, οι συμπολίτες μας θα γλιτώσουν 1.300 ευρώ πληρώνοντας μόλις 900 ευρώ. Έτσι, το φορολόγητο μένει εκεί που ήταν. Βλέπετε επίσης ότι κάποια είδη για να στηριχτεί έμπρακτα η νέα οικογένεια, όπως το βρεφικό γάλα, όλα τα βρεφικά είδη, θα πέσουν στο χαμηλό ΦΠΑ, στο 13%. Τα κράνη για τους μοτοσυκλετιστές, ακριβώς για την οδική ασφάλεια επίσης. Θα δοθεί 2.000 ευρώ επίδομα για κάθε νέα γέννηση, για να στηριχτεί έμπρακτα ένα από τα κορυφαία προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας, και είναι αυτό της υπογενετικότητας. Το δημογραφικό, αν θέλετε, όπως το τόνισε ορθότατα και ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, είναι ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της χώρας. Τι κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Σας είπα, βρεφικά είδη στο 13%, 2.000 επίδομα για κάθε παιδί, και το αφορολόγητο, κυρία Σταύρου, θα αυξηθεί κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί από 1η-1η του 20. Βλέπετε ότι η φορολογία των επιχειρήσεων από το 29% που ήταν, το μείωσε ο κύριος Τσίπρας, απλά δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί στο 28%, για να είμαι δίκαιος. Θα πέσει απευθείας στο 24% και τον επόμενο χρόνο θα πέσει στο 20%. Ο φόρος μερισμάτων από το 10% στο 5%. Έγινε η ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία βελτιώθηκε θεαματικά από την αρχική που είχε ψηφίσει ο κύριος Τσίπρας, προκειμένου να επαχθούν και επιχειρήσεις και όσο το δυνατόν περισσότερα φυσικά πρόσωπα, για να αφοληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας και να ανασάνει η πραγματική οικονομία. Ψηφίστηκε το σχέδιο Ηρακλής για την απομείωση των κόκκινων δανείων, ένα κορυφαίο εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει επιτέλους τις τράπεζες να ανασάνουν από το βραχνά των κόκκινων δανείων και άρα να επιτέλους να απελευθερωθούν, ώστε να επιτελέσουν τον θεσμικό τους ρόλο που έχουν στην εκάστοτε οικονομία, αυτό του στυλοβάτη της ανάπτυξης, της χρηματοδότησης, αν θέλετε, της απαραίτητης ρευστότητας, προκειμένου να δοθεί ο αέρας που απαιτείται στα πανιά των επενδυτικών σχημάτων κάθε επιχειρηματικού εγχειρήματος. Έτσι, να φύγουν λοιπόν από διαχειριστές απλά μη εξυπηρετούμενων δανείων και να επιτελέσουν τον κομβικό αυτό ρόλο τον οποίο επιβάλλεται να επιτελέσουν, αν θέλουμε να δούμε επιτέλους και εμείς καλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 1% τον πρώτο χρόνο και στη συνέχεια κατά συνολικά 5% σε βάθος τετραετίας, 1% από του χρόνου. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μία σειρά από μέτρα. Το επίδομα θέρμανσης, όπως είπατε πολύ σωστά, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 10 εκατομμύρια. Και εδώ, κυρία Σταύρου, να θυμίσω επίσης κάτι. Το επίδομα θέρμανσης, ο κύριος Τσίπρας είχε φτάσει και η κυβέρνησή του να το δίνουν καλοκαιριάτικα. Αφού ο κόσμος έχει κάψει τόσο πετρέλαιο και είχε επιβαρυνθεί, και έρχεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως είπε ο κύριος Σταϊκούρας, και θα δοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Τώρα που ο κόσμος έχει πραγματικά ανάγκη, και θα δοθεί αυξημένο. Έτσι. Και μάλιστα αυξημένο κατά 10% για κάθε παιδί. Άλλο ένα μέτρο, αν θέλετε, έμπρακτης στήριξης των νέων οικογενειών. Το βάουτσερ 180 ευρώ το μήνα
διαβρεφονηπιακού σταθμού, ώστε κάθε οικογένεια να ένα μέτρο που μπορεί να στηρίξει τη νέα μητέρα, τη νέα εργαζόμενη μητέρα, όχι στα λόγια, όχι με επιτροπές ή με φανφάρες, έμπρακτα. Ώστε το κάθε παιδί να έχει θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό και αν δεν βρουν θέση σε δημόσιο, όσοι το πάνε σε ιδιωτικό, επιδότηση 180 ευρώ το μήνα, ώστε να μην επιβαρυνθεί καμία οικογένεια. Αυτά λοιπόν γίνονται. Είναι εξαγγελίες, όπως θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, προεκλογικές, που έρχονται να υλοποιηθούν μία προς μία και μάλιστα πάρα πολλές και πρόωρα. Οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά αποτιμώνται και από τους πολίτες, όπως καταμαρτυρεί μία σειρά από δημοσκοπήσεις που έχει δει το φως της δημοσιότητας, μάλιστα και από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι μέχρι στιγμής τουλάχιστον κρίνουν πολύ θετικά το έργο της κυβέρνησης, ιδίως το οικονομικό σκέλος, και όπως σας είπα πριν, ψήφο εμπιστοσύνης και από τις διεθνείς αγορές. Όλα αυτά γίνονται χωρίς ταυτόχρονα να έχουν μείνει πίσω μία σειρά από βασικές μεταρρυθμίσεις που θα εξελίξουν τη χώρα μας σε μία σύγχρονη δυτικού τύπου ευρωπαϊκή χώρα. Μεταρρυθμίσεις όπως το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε προσφάτως, που αφορά στη μείωση της γραφειοκρατίας, νομοσχέδιο που θα αφορά την επιτάχυνση της δικαιοσύνης που θα έρθει συντόμως και παρεμβάσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στη διοικητική μεταρρύθμιση που έχει ήδη εξαγγείλει ο κ. Πιερακάκης και ο κ. Γεωργαντάς, όπου εκεί πραγματικά, σας το λέω, από αυτά που μαθαίνω τουλάχιστον και διαβάζω, θα τρίβουμε τα μάτια μας με αυτά που μας περιμένουν. Έτσι, γιατί δεν αρκούν μόνο τα φορολογικά μέτρα, πρέπει, όπως έχουμε πει πολλάκις, να μειωθούν θεαματικά, προκειμένου να υπάρξουν ταχύτατη ρυθμή ανάπτυξης. Πρέπει να μειωθεί πέρα από το φορολογικό βάρος, το βάρος το ασφαλιστικό που είναι τεράστιο, το γραφειοκρατικό βάρος, και να γίνει επιτέλους, να πάψει να είναι τροχοπέδι η γραφειοκρατία και η δικαιοσύνη στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Προκειμένου να δούμε ταχύτητα τους ρυθμούς ανάπτυξης, 4% για να προσελκυθούν νέες επενδύσεις, να δημιουργηθούν καλά αμοιβόμενες νέες θέσεις εργασίας. Να βρουν τα νέα παιδιά καλές δουλειές. Δουλειές της προκοπής. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ταρδαμάνη, για την αδότητα. Επί τη ευκαιρία να ευχηθώ καλή επιτυχία μεθαύριο στη Δούκου Μου, στην παράταξη της Δούκου Μου και με επικεφαλής τον Γιάννη τον Τζίγκρο, τον φίλο μου τον Γιάννη, για τις εκλογές για το τεχνικό επιμελητήριο. Και σε όλες τις παρατάξεις. Έτσι, και σε όλες τις παρατάξεις. Σε όλους τους υποψηφίους. Σαν μηχανικός και εγώ, φίλο, να ευχηθώ καλή επιτυχία, τουλάχιστον στην παράταξη, αν θέλετε, που είναι πιο. Που πρόσκειται ουσιαστικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Στην φιλελεύθερη παράταξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα έστω και μετά από αρκετά χρόνια. Αποτελεί το πολυδύναμο κέντρο, στο οποίο ξεκίνησε σήμερα επίσημα η λειτουργία της μονάδας σωματικής αποτοξίνωσης για άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικά και αλκοόλ. Την συγκίνηση όλων συνόδευσαν οι ευχές ώστε το πολυδύναμο κέντρο να τύχει της κρατικής χρηματοδότησης και πλήρους στελέχωσης, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και μετά τη λήξη των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Μια δομή που θα συμβάλλει όχι μόνο στην ποσοτική αλλά και την ποιοτική κάλυψη των αναγκών των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της αναδεικνύοντας το νοσοκομείο Χατζικώστα Πρωτοπόρο, αφού είναι το πρώτο δημόσιο γενικό νοσοκομείο της χώρας, στο οποίο λειτουργεί μονάδα σωματικής αποτοξίνωσης. Η μονάδα λειτουργεί στο πολυδύναμο κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης χρηστών ναρκωτικών και αλκοολισμού, το οποίο αναγεννήθηκε από τις τάχτες του μετά από χρόνια σε αχρηστία. Είναι μάλιστα η μοναδική από τις 7 δομές που το 1999 χρηματοδοτήθηκαν σε όλη τη χώρα μέσω κοινοτικών κονδυλίων, η οποία σήμερα λειτουργεί για τον σκοπό που αρχικά προβλέπονταν, αποφεύγοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή την απένταξη που θα σήμαινε την επιστροφή 16 εκατομμυρίων ευρώ περίπου στα ευρωπαϊκά ταμεία. Τα εγγένεια του έργου πραγματοποιήθηκαν το πρωί με τον διοικητή του νοσοκομείου Βαγγέλη Καρβούνη, τους βουλευτές Σταύρο Καλογιάννη και Μερόπη Τζούφη, τον υπεύθυνο του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος Γιάννη Παπαχρήστο και τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Βαγγέλη Καφετζόπουλο, να κόβουν την κορδέλα, σηματοδοτώντας την έναρξη της δομής που σε 10 ημέρες θα δεχθεί τους πρώτους εξαρτημένους που έλαβαν τη γενναία απόφαση να συμμετέχουν στο πρόγραμμα απεξάρτησης. Νωρίτερα, με συγκίνηση, προσδοκίες και κυρίως ευχές, η δομή να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα μετά το τέλος του ΕΣΠΑ, με κρατική χρηματοδότηση και πλήρη στελέχωση, γέμισαν οι ομιλίες των εκπροσώπων αρχών αλλά και των στελεχών των φορέων και του νοσοκομείου. Ξεκινώντας, ο Περιφερειάρχης Αλέκος Καχρημάνης έκανε λόγο για ένα έργο χρήσιμο για την κοινωνία και αναφέρθηκε στην ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου μετά τη μελέτη που ολοκληρώθηκε μέσω του μηχανισμού Έλενα. Παράλληλα, δεν δίστασε να στηρίξει πλήρως τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ και ευχαρίστησε όλους
όσοι διαχρονικά συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου. Άρα, κάποια πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και θεωρώ υποχρέωση στα θέματα και το λέω προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι εγώ χαίρομαι ότι μέσα από το Μπουδουέ, το απλό, το εθνικό, δώσαμε λύσεις σε όλα τα νοσοκομεία της Υπήρου και στα Γερινικόπουλου και στα κέντρα υγείας, έτσι, το Μουκαρέκ, παράδειγμα, στις διαπληγές του Τζόπουλου, στο θεσμικό κλπ. Και επίσης, ότι από τα συγκληματοδοτούμενα δίνουμε λύσεις στην κοινωνία, είναι μεγάλη υπόθεση. Είμαστε από τις λίγες περιφέρειες που δουλεύουμε στοχευμένα. Και αυτό φαίνεται. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Διοικητικά, προσωπικό, όλοι, διοικητικό συμβούλιο, να πάνε όλα καλά. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι δούλεψαν μία δεκαετία σχεδόν για το έργο αυτό, έδωσε από την πλευρά του ο κύριος Καλογιάννης, ενώ τη συμβολή του πρώην Υπουργού Ανδρέα Ξανθού για την υλοποίηση του έργου τόνισε η κυρία Τζούφη, σημειώνοντας πως η μονάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό μοντέλο συνεργασίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ, καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να άρει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το ΚΕΘΕΑ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους εκείνους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν σκληρά όλα αυτά τα χρόνια, μια δεκαετία στην ουσία μας πήρε να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε αυτό το έργο το οποίο όλοι είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει στην κοινωνία. Εύχομαι αυτή η δομή που αναβαθμίζει εξαιρετικά τις υπηρεσίες του ΕΣΥ στον τόπο μας και όχι μόνο. Γιατί είναι μια δομή που θα καλύψει και την ευρύτερη περιοχή και μια πρωτοποριακή δομή και στον ελλαδικό χώρο. Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή γίνεται και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Έχει ανάγκη να συνεχιστεί η χρηματοδότησή της, η στελέχωσή της, γιατί την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη και στον τόπο και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις οποίες καλούμεθα όλοι να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα αυτές και τις οικογένειές τους. Ο υποδιοικητής της έκτης είπε, Γιάννης Νικόπουλος, ήταν εκείνος που υπέγραψε για την κατασκευή του πολυδύναμου ως διοικητής τότε της είπε και σημείωσε χαρακτηριστικά κάλλιο αργά παρά ποτέ, εκφράζοντας την πρόθεση του Υπουργείου και της Υγειονομικής Περιφέρειας να στηρίξει τη δομή. Η έκτη είπε και το Υπουργείο Υγείας, μέσα σε βέβαιη, ότι όχι μόνο θα συμβάλλει, αλλά και τυχόν ελλείψεις που θα υπάρχουν ή που υπάρχουν, θα κοιτάξουμε να τις αντιμετωπίσουμε ώστε να φτάσει στο προσδοκούμενο. Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν πρέπει να προδώσουμε τις προδοσίες του κόσμου που τόσα πολλά περιμένει από εμάς, από εσάς και από τη δομή. Κύριε Διοικητά, σε εσάς πολλά ευχαριστώ για ό,τι κάνατε, αλλά και στους προκατόχους σας, οι οποίοι και αυτοί με τη συμβολή τους φέρανε αυτό το έργο εις πέρας. Στη δυσκολία του εγχειρήματος αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάβας, ο οποίος κατήχε τη θέση του διοικητή του νοσοκομείου πριν λίγα χρόνια, δίνοντας συγχαρητήρια στη σημερινή διοίκηση για την ολοκλήρωση του έργου. Εγώ από την πλευρά του Δήμου, του Δημάρχου της Νέας Δημοτικής Αρχής και προσωπικά θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε εδώ σε κάθε προσπάθεια της διοίκησης και των υπηρεσιακών παραγόντων του προσωπικού του νοσοκομείου που θα αγκαλιάσει την πρώτη σύνδεση. Και να είμαστε εδώ, έτσι ώστε το νοσοκομείο Χατζη Κώστα να αναβαθμίσει τη θέση του στον υγειονομικό χάρτη και να συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε δύσκολες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι χρήστες ναρκωτικών και αλκοολικοί. Θα είμαστε εδώ και ευχαριστούμε και την Διοικητά για την πρόσκληση. Να στηρίξουν τη δομή αλλά και το νοσοκομείο γενικότερα, ζήτησαν από τους φορείς οι διευθύντριες της Διοικητικής Υπηρεσίας Βασιλική Κωστή, της Οικονομικής Υπηρεσίας Αδαμαντία Μανιατάκη και οι τομεάρχες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Όλγα Βαρδί, σημειώνοντας πως ήδη έχουν εκπαιδευτεί 16 νοσηλευτές, οι οποίοι θα εργαστούν στη μονάδα. Η λειτουργία του με τη βοήθεια της περιφέρειας είναι μέσω ΕΣΠΑ. Εγώ θα παρακαλούσα τόσο πολύ τους φορείς, όταν θα τελειώσει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, να ενισχυθεί για να δουλέψει, για να είμαστε σίγουροι ότι θα δουλέψει απέναντι στην κοινωνία. Επίσης, παρακαλώ τους φορείς να βοηθήσουν και το νοσοκομείο με τις Κώστα, διότι έχει πάρα πολλά προβλήματα, από πάρα πολλές ελλείψεις, και αν δεν βοηθηθεί το νοσοκομείο, θα υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα στη στήριξη του πολυδύναμου. Εύχομαι πραγματικά να ανταπεξέλθει αυτή η δομή στις προσδοκίες όλων μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα και φάνηκε ότι
και ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά και η ΕΦΗΠΕ έχει και μια διάθεση να μας στηρίξει και αυτό ειλικρινά το περιμένουμε. Στη συνέχιση της μέχρι σήμερα άψογης συνεργασίας προσβλέπει η επιστημονικά υπεύθυνη του αντίστοιχου προγράμματος Detox που λειτουργεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Κάτια Νικολάου. Δεν χρειάζεται να ξανατονίσω την αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων δομών. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, στο Ιαννός, που όπως προϋπόθηκε διαθέτουμε μέχρι στιγμής τη μοναδική μονάδα σωματικής αποτοξίνωσης, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να δέχεται ασθενείς από την Κρήτη μέχρι την Κομοτηνή και τι σημαίνει αυτό και για τους ίδιους και για τις οικογένειες. Τώρα χτίσαμε αδελφάκι και ένα πολύ όμορφο αδελφάκι. Την ευχή τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα από τις προσδοκίες εξέφρασε ο Διευθυντής του Ψυχιατρικού Τομέα, Γιώργος Μακρυδήμας. Να ευχηθώ και εγώ το κέντρο μου της Κρήτης να έχει αποτελέσματα καλύτερα από τις δικές προσδοκίες γιατί έχω κατά μικρό καλάθι. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι. Ο θυμός όπως ο Άρχος λέει, όποιος δεν θέλει να θυμώσει, χίλια χρόνια προσκυνήσει. Ελπίζω να μην ασχολούμαστε διαρκώς με το προσκύνησμα και να μην συμβάλλουμε μόνο στην αρνητική διαφήμιση. Στον τρόπο λειτουργίας της δομής, με στόχο όχι μόνο τη σωματική αποτοξίνωση, αλλά και τη δυνατότητα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των εξαρτημένων ατόμων, αναφέρθηκε ο Γιάννης Παπαχρήστου, στέλνοντας και ένα μήνυμα για το ΚΕΘΕΑ. Η σημερινή μέρα είναι ο πλευράς και ένα μήνυμα ότι εμείς συνεχίζουμε αταλάνθητα να κάνουμε αυτό το οποίο είναι ο σκοπός και η αποστολή μας. Να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τοπικών κοινωνιών σε θέματα αντιμετώπισης εξάρτησης. Οι τοπικές κοινωνίες το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό έχουμε καλέσει τη ΘΕΑ. Αριθμητικά στοιχεία για τη θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων στη χώρα μας έδωσε ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια σημαντική προόδος. Έχουμε τα σύνολα 12.500-13.000 περίπου εξαρτημένων ατόμων, μίλησε από βιοειδή, από αυτά που λέμε τα ναρκωτικά, έτσι, εξαρτημένα από ναρκωτικά ατόμα, που είναι αυτή τη στιγμή σε θεραπεία στην Ελλάδα. Σε μια χώρα που κατά τις εκτιμήσεις τις ευρωπαϊκές και τις δικές μας εθνικές και ευρωπαϊκές, το πρόβλημα, προβληματική χρήση των ναρκωτικών, αυτή δηλαδή που χρειάζεται θεραπεία, είναι περίπου 16.000-16.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν και από αυτό το ποσοστό των 16.000-16.000 έχουμε περίπου 13.000 σε θεραπεία. Αυτό είναι μεγάλη πρωτοφανή για τη χώρα μας που πριν από 10 χρόνια ήταν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε με 20.000 προβληματικούς χρήστες, καλύπτουμε περίπου τους 3, περίπου με το ζόρι 3.000 περίπου. Είμαστε στην τελευταία θέση ως προς αυτή την παράγοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, πέρσι βρεθήκαμε στη δεύτερη. Σήμερα είμαστε σε μια από τις καλύτερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την προσφορά θεραπευτικών υπηρεσιών στα άτομα, στα εξαρτημένα άτομα από τα ναρκωτικά που χρήζουν θεραπεία. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα για τη χώρα μας και αν το συνδέσουμε με τη δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή στα κέντρα πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, 73 κέντρα πρόληψης, στα οποία ο ΚΑΝΑ έχει την επιστημονική επιμέλεια και τα βοηθάει στο έργο τους, καταλαβαίνετε ότι κάνουμε μια εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό το κέντρο εδώ, η μονάδα σωματικής αποτοξίνωσης, πολύ δύναμη γενικότερα, η μονάδα σωματικής αποτοξίνωσης στα Ιωάννα, έρχεται να βελτιώσει την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών. Τον κύκλο των χαιρετισμών έκλεισε συγκινημένος και ηθικά ικανοποιημένος ο διοικητής του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι οραματίστηκε τη μέρα αυτή από τη στιγμή που το ανέθεσαν τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ένας ακριβώς από αυτούς τους μεγάλους στόχους που ολοκληρώνεται και σήμερα, ίσως ο μεγαλύτερος όμως. Μεγαλύτερος γιατί έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία, στους συνανθρώπους μας. Η ηθική ικανοποίηση εξαιρετικά μεγάλη. Δεν θα μπορούσα καν να φανταστώ όταν ξεκίνησε την προσπάθεια το τι νιώθω σήμερα. Ο κύριος Καρβούνης κατέληξε λέγοντας πως είναι πλέον επιβεβλημένες οι αποφάσεις για τη συνέχιση λειτουργίας της δομής, τονίζοντας πως το εγχείρημα δεν χωρούν πολιτικές ή κομματικές ταυτότητες. Το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν χωράνε κομματικές ταυτότητες, δεν χωράνε ιδεολογικές διαφορές και προσωπικές επιδιώσεις. Ο στόχος, όπως ονομάστηκε ο Διευθυντής του Ψυχιατρικού Τομέα της χώρας υποδοχής των ασθενών, πρέπει να είναι κοινός για όλους μας. Και το πολυδύναμο κέντρο να αποτελέσει πραγματικά την αφετηρία, πάλι ονομασία που δόθηκε το διευθυντή μας, της μονάδας αποτοξίνωσης της ζωής των ανθρώπων που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Οφείλουμε να προστατεύσουμε αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα και να συντάνουμε όλοι, από κάθε φορέα σε παιδιά του πλευρά, στο συγκεκριμένο κέντρο να αποτελέσει όχι μόνο τοπικό, αλλά και παρελθόν μια δημόσια δομή πρότυπο. Και την αφετηρία λειτουργία παρόμοιων δομών. Και το συγκεκριμένο αποτελεί ηθική
χρέος του. Πόνιες. Καλή τύχη. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το Πολυδύναμο, το οποίο βρίσκεται ένα βήμα πριν την έναρξη λειτουργίας του και χρειάστηκε, η αλήθεια είναι, να περάσουν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην σημερινή ημέρα και χρειάστηκε να υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις το τελευταίο 1,5 περίπου χρόνο προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή για την λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου. Θα περάσουμε στην επόμενη συζήτηση με τον κύριο Χρήστο Μαντά, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, κύριε Μαντά. Ευχαριστώ που είστε καλησπέρα εδώ. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και είστε ένας από τους ανθρώπους και ήταν η περίοδος της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ξεκίνησαν με πιο εντατικούς ρυθμούς αυτές οι προσπάθειες για να μπορέσει να λειτουργήσει το Πολυδύναμο και να βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε και να ετοιμάζομαστε να υποδεχθεί τους πρώτους ουσιαστικά ωφελούμενους για σωματική αποτοξίνωση. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση για τον τόπο μας και για τη χώρα, γιατί όπως τονίστηκε και από πολλές παρεμβάσεις, είναι το δεύτερο και μάλιστα το πρώτο στο Γενικό Νοσοκομείο, το επισήμανε ο Διευθυντής του Ψυχιατρικού Τομέα, ο φίλος και συνάδελφος ο Γιώργος Μακρυδή μας. Ένα κέντρο πραγματικά πολύ σημαντικών προδιαγραφών και ένα κέντρο Πολυδύναμο, το οποίο νομίζω ότι υλοποιήθηκε, ενώ κινδύνευε πραγματικά να απενταχθεί αυτό το έργο, χάρη στην πολιτική βούληση και στην αποφασιστικότητα της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και του Ανδρέα του Ξανθού, που ήρθε επανειλημμένα εδώ και πριν λίγο καιρό το ξαναεπισκέφθηκε, αλλά νομίζω ότι πραγματικά, και αναγνωρίστηκε αυτό από όλες τις πλευρές, γίνανε τα τελευταία αποφασιστικά βήματα, έτσι ώστε να μην μπει σε αυτό τον κύκλο των αμφισβητήσεων και των αλλαγών χρήσης κλπ. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι εύκολο ένα τέτοιο κέντρο με τις προκαταλήψεις που υπάρχουν να λειτουργήσει μέσα σε ένα γενικό νοσοκομείο. Έτσι, είναι το πρώτο τέτοιο κέντρο που λειτουργεί μέσα στα πλαίσια ενός γενικού νοσοκομείου. Νομίζω ότι οι προοπτικές που ανοίγονται είναι σημαντικές για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στις υπηρεσίες αυτού του κέντρου. Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές ακόμη, γιατί το κέντρο, όπως τονίστηκε από όλες τις πλευρές, πρέπει να στηριχτεί και οικονομικά μετά το τέλος του ΕΣΠΑ, να στηριχτεί πρακτικά και ουσιαστικά από το Υπουργείο Υγείας, από την ΥΠΕ, στις δυσκολίες που θα έχει στην πρώτη φάση της λειτουργίας. Και αν μου επιτρέπετε να πω ότι είναι σημαντικό όλες οι δομές ψυχικής υγείας που υπάρχουν στον τόπο μας, είτε αυτές είναι στο Χατζικώστα, είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είτε αλλού, οφείλουν και οφείλουμε, γιατί και εγώ είμαι ένα κομμάτι οργανικό αυτής της κοινότητας, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρχει ένα δίκτυο υπηρεσιών με συνεργασία και χωρίς καχυποψίες που πολλές φορές υπάρχουν και δυσκολεύουν τέτοιες συνεργασίες. Πρέπει να κάνουμε βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να είμαστε, θα έλεγα, ενεργητικά από πάνω και από κοντά για να μπορέσει να κάνει τα πρώτα του βήματα και στη συνέχεια να αρχίσει ουσιαστικά η λειτουργία του. Πάντως φάνηκε στην περίπτωση του Πολυδύναμου ότι οι συνέργειες και οι συνεργασίες ήταν το α και το ω για να φτάσουμε στο σήμερα. Κύριε Μαντά, σίγουρα έπρεπε να υπάρχει πολιτική βούληση όπως υπήρξε από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Υπήρχε η διοίκηση η οποία... γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές διοικήσεις πέρασαν που είχαν ως πρωταρχικό στόχο και στην... Μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση. Έτσι, ο κ. Καρβούνης. Διοικητής που μπορεί να διαφωνούμε σε άλλα ζητήματα, αλλά πραγματικά σε αυτό έδωσε τον εαυτό του και
οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έτσι και ήρθε και η περιφέρεια στη συνέχεια να συνδράμει επίσης μέσω του ΕΣΠΑ στο να μπορέσουν να προωθηθούν. Φαίνεται λοιπόν ότι σε αρκετά πράγματα μπορούμε να πάμε μπροστά, αρκεί να συνεργαστούμε. Βεβαίως. Είναι μεγάλο ζητούμενο. Και να πω και κάτι ακόμη, το οποίο εγώ γνωρίζω. Και η σύμπραξη του ΟΚΑΝΑ με του ΚΕΘΕΑ, που επίσης πρωτόγνωρη. Αυτό ήθελα έτσι, να πω. Που ήταν πρωτόγνωρη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός της συνεργασίας αυτών των δύο δημόσιων προγραμμάτων απεξάρτησης και ακούστηκαν και, αν θέλετε, στοιχεία και από τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, τον συνάδελφο, αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Καφετζόπουλο, πόσο πολύ σαν χώρα έχουμε προχωρήσει σε αυτό το τομέα και σε πόσο μεγάλο βαθμό καλύπτουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη για θεραπεία. Έχουμε περάσει από την τελευταία θέση που ήμασταν στις πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η δημιουργία αυτού του κέντρου συμβάλλει. Συμπίπτει δυστυχώς αυτή, και θέλω να το πω αυτό για μια ακόμη φορά, συμπίπτει δυστυχώς αυτή η πολύ καλή εξέλιξη με αυτή την αυτερχική απόφαση της κυβέρνησης, η οποία σήμερα το μεσημέρι και μετά, νομίζω, από το πρωί είχε πάει το ΦΕΚ, διόρισε και Διοικητικό, και Διοικητικό Συμβούλιο στο ΚΕΘΕΑ, παραβιάζοντας, θα έλεγα, όλη την ιστορική διαδρομή. Είναι προσβλητικό και για τους ανθρώπους, για τους θεραπευτές, για τις οικογένειες, για τους ωφελούμενους, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνανε ένα διαφορετικό πρότυπο λειτουργίας ενός οργανισμού που κανένας δεν έχει να πει απολύτως τίποτε για την διαχείρισή του. Δεν έχω αντιληφθεί ένα ουσιαστικό επιχείρημα γιατί αυτό γίνεται. Διαβάζω και ξαναδιαβάζω τα επιχειρήματα που λένε, που λέει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Νομίζω ότι ίσως η αλήθεια ξέφυγε σήμερα από τα χείλη του Υπουργού Υγείας, του κ. Κικίλια, στην επίκαιρη ερώτηση του Ανδρέα του Ξανθού για αυτό το θέμα, όταν στο τέλος κλείνοντας είπε ότι δεν θα ουσιαστικά αυτό που τους ενοχλούσε ήταν η ηγεμονία κάποιων προτύπων και ιδεών της αριστεράς στο συγκεκριμένο χώρο ή, εν πάση περιπτώσει, προτύπων αυτοδιοίκησης, λειτουργίας αυτόνομης και λειτουργίας με ένα συμμετοχικό τρόπο. Νομίζω ότι ο πυρήνας εκεί βρίσκεται στο τέλος της μέρας, διότι, όπως καταλαβαίνω, αυτή η δεξιά διακυβέρνηση που θυμίζει την πολύ παλιά πια δεξιά, μας πάει σε περιοχές και σε αναμνήσεις, ακόμη και προδικτατορικές, θα έλεγα, που περισσότεροι από εμάς δεν τις έχουμε ζήσει, αλλά τις έχουμε διαβάσει και τις έχουμε ακούσει από τους γονείς μας, από παλιούς συντρόφους κτλ., όπου ό,τι δεν ελέγχει πρέπει να το καταργεί. Ακόμη και όταν αυτό είναι καθιερωμένο, είναι αναγνωρισμένο, κανένα δημοτικό συμβούλιο ή περιφέρεια ή περιφερειακό συμβούλιο δεν έβαλε κριτήρια άλλου τύπου. Και γι' αυτό και σε όλη τη χώρα, θα έλεγα με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια στήριξαν την σημερινή λειτουργία του ΚΕΘΕΑ. Μου είναι εντελώς ακατανόητη αυτή η ενέργεια και ο μόνος τρόπος που μπορώ να το καταλάβω είναι αυτός που σας είπα. Ότι ό,τι δεν το ελέγχουμε, το καταργούμε και διορίζουμε από την λίστα του Μητρώου Στελεχών, γιατί αυτή είναι η διορισμένη, τη λίστα του Μητρώου Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, νέα διοικητικά συμβούλια. Δεν νομίζω ότι έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Μάλιστα. Και λυπάμαι πραγματικά για αυτή την ενέργεια, η οποία πιστεύω ότι στην πράξη δεν θα μπορέσει να περάσει στο τέλος της μέρας, γιατί, όπως ξέρετε, η ποινιπή πρέπει να εγκριθεί και από τη διαδικασία της Βουλής. Νομίζω ότι η δύναμη και οι αγώνες όλων αυτών των ανθρώπων που είναι μέσα, οι οικογένειές τους, οι άνθρωποι που ωφελούνται, οι εργαζόμενοι, αλλά και όλες οι κοινωνικές δυνάμεις, μπορούμε ακόμη και αυτή τη στιγμή να ανατρέψουμε αυτή την ιδεολειπτική προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας, της σημερινής διακυβέρνησης.
Κύριε Μαντά, επειδή είπατε κάποια στιγμή ότι αναφερόμενο στον διοικητή του Χατζικώστα ότι συμφωνήσατε σε κάτι που είπε, διαφωνείτε σε πολλά άλλα. Ένα από αυτά που διαφωνείτε είναι και στην απόφαση να προχωρήσει σε ΣΔΙΤΤΑ για το κηλικείο. Ναι, νομίζω ότι δεν θέλω όμως αυτή τη μέρα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί θέλω να πω ότι ο κύριος Καρβούνης έδωσε την ψυχή του. Και αυτό είναι και βιωματικά το εξέφρασε σήμερα για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που ήταν πολύ δύσκολος. Mm-hmm. Γιατί όπως μας θύμισε ο Διευθυντής του Ψυχιατρικού Τομέα, 15 χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Εμένα μου θυμίζει κάτι και σαν το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που καρκινοβατούν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια στον κύριο Καρβούνη στις προσπάθειες που έκανε, στις δυνατότητες που άνοιξε να συνεργαστούμε. Προφανώς σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα έχουμε διαφωνία, mm-hmm. αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε στη συνέχεια. Όφιλε να εκπροσωπηθεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στα σημερινά εγκαίνια, κύριε Μαντά? Με προβλημάτισε αυτό. Ειλικρινά σας το λέω. Δηλαδή, εκπρόσωπος της ΕΠΕ ήταν, εντάξει, ο κύριος Νικόπουλος. Είναι προφανές, αλλά δεν θύμιζε για ένα τόσο σημαντικό θέμα και βήμα στο χώρο της απεξάρτησης. Μου φάνηκε λιγάκι παράδοξο, θα το έλεγα με αυτή τη λέξη, το ότι δεν υπήρχε κανένας από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Δεν ξέρω τι ακριβώς δεσμεύσεις και δουλειές είχαν, δεν μπορώ να το κρίνω, αλλά νομίζω ότι είναι ένα κορυφαίο βήμα της χώρας. Έτσι. Σε μια συγκεκριμένη στιγμή δεν έχει σημασία ότι... εγώ πιστεύω και νομίζω ότι είναι αντικειμενικό αυτό ότι τα αποφασιστικά βήματα γίναν πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα και επί υπουργίας του Ανδρέα του Ξανθού. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Νομίζω ότι θα όφιλε με έναν τρόπο να εκπροσωπηθεί σε ένα επίπεδο του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα. Να πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Βεβαίως. Έχουμε τις τελευταίες ημέρες, επειδή απασχόλησε έντονα την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά αυτή η απόφαση για την απομάκρυνση των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλο από την προανακριτική για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Έχουμε τις τελευταίες ώρες μια ανταλλαγή, αν θέλετε, και επιστολών μεταξύ του Πρόεδρου της Βουλής, του συντοπίτη μας, του Κώστα Τασούλα, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Εμένετε στο ότι ήταν μια απόφαση πραξικοπηματικού χαρακτήρα, κύριε Μαντά, η απομάκρυνση των δύο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, των δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από αυτή την προανακριτική επιτροπή? Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται τέτοιο ζήτημα μετά τη μεταπολίτευση. Πρώτη φορά, δηλαδή, υπάρχει παρέμβαση της ίδιας της Επιτροπής, παραβιάζοντας και το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, στο ποιους θα ορίσει ένα κόμμα στις επιτροπές οι οποίες αποφασίζονται από την Ολομέλεια της Βουλής. Δεν υπάρχει προηγούμενο και γι' αυτό θεωρώ ότι ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής και συντοπίτης μας και παλιός συνάδελφός μου στην Βουλή, νομίζω ότι δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει, επαναφέροντας την κοινοβουλευτική τάξη σε αυτή τη διαδικασία. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι γιατί λειτουργήσε ως, θα έλεγα, πρόεδρος της πλειοψηφίας της Βουλής και όχι ως πρόεδρος ολόκληρης της Βουλής. Το δεύτερο είναι ότι με βάση αυτή τη συζήτηση μένει στην άκρη ένα συγκλονιστικό σκάνδαλο στο χώρο του φαρμάκου, mm-hmm. το οποίο ταλάνισε όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και πάρα πολλές άλλες χώρες. Διότι ήταν ένα διεθνές σκάνδαλο. Θυμίζω στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι οι πρώτες πληροφορίες, όπως λένε,
μας ήρθαν απ' έξω. Μας ήρθαν από τις Αμερικάνικες αρχές, από το FBI, όλα αυτά είναι γνωστά. Τα ξαναθυμηθήκαμε ξανά όλοι με το ντοκιμαντέρ της κρατικής τηλεόρασης της Ελβετίας, στην οποία δραστηριοποιείται, όπως γνωρίζουμε, η Νοβάρτης, εκεί είναι η έδρα της. Και εδώ πάνε να στήσουν με έναν απαράδεκτο τρόπο και στο επίπεδο της διαδικασίας μια, θα έλεγα, έναν αντιπερισπασμό όπου προσπαθούν να στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας και το ενδιαφέρον της κοινωνικής γνώμης όχι στη διερεύνηση του σκανδάλου, το οποίο διερευνά η δικαιοσύνη και στην οποία έχουν επιτεθεί κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τον πιο απαράδεκτο τρόπο, με μηνύσεις, με απειλές, με. Τα έχουμε δει όλα αυτά να εξελίσσονται και προσπαθούν να μας πείσουν ότι το κύριο ζήτημα είναι δίθεν η σκευωρία που έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους. Και λέω το εξής. Εάν ήταν έτσι, τότε δεν θα είχαμε ήδη στο αρχείο μια μεγάλη πλειοψηφία, τους 7 ή τους 8, αν θυμάμαι καλά, τους 7 από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν παραπευθεί από τις δικαστικές αρχές από τη στιγμή που τα ονόματά τους εμφανίστηκαν στη δικογραφία. Και επειδή ήμουν και μέλος της προηγούμενης Προανακριτικής Επιτροπής, ξέρετε ότι εκεί ο μόνος που προσήλθε από την αντιπολίτευση ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος προσπάθησε να πείσει πόσο άσχημο είναι να επιστρέψουμε στη δικαιοσύνη, όπως και σωστά κάναμε, απολύτως σωστά, αυτές τις υποθέσεις για να τις διερευνήσει, όπως θα γινότανε, θα έλεγα και για κάθε άνθρωπο που δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το τρομερό ότι είναι μέσα στα καθήκοντα του Υπουργού να τα πιάνει, να παίρνει μίζες. Σωστά λοιπόν επιστρέψαμε στη δικαστική διερεύνηση όλου αυτού του σκανδάλου και το ότι μπήκαν στο αρχείο ήδη 7 υποθέσεις όχι μόνο δεν στηρίζει αυτό το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας αλλά το αποδομεί απολύτως. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, πρόκειται για καθαρά αντιπερισπασμό από την ουσία της υπόθεσης. Πρόκειται για ενέργεια που αντίκειται στο Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής η εξαίρεση του κυρίου Τζανακόπουλου και του κυρίου Πολάκη από την Επιτροπή. Δημιουργεί ένα προηγούμενο το οποίο βάζει βόμβα στην κοινοβουλευτική διαδικασία, ειδικά σε τέτοια θέματα που είναι εξαιρετικά λεπτά και βαθιά θεσμικά. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω, πέρα από τις ανακοινώσεις, δεν έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή τι άλλες διαδικασίες μπορεί να υπάρξουν, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ολοφάνερο, έχει απογυμνωθεί απολύτως και έχει φανεί στα μάτια όλου του κόσμου η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα για να μην υπάρξει ποτέ αποκάλυψη αυτού του τεράστιου σκανδάλου και των πιθανών όχι πολιτικών ευθυνών, γιατί οι πολιτικές ευθύνες είναι πασιφανείς, αλλά και των πιθανών ποινικών ευθυνών που πρέπει να διερευνήσει η δικαιοσύνη για πολιτικά πρόσωπα. Βέβαια, ο αντίλογος, κύριε Ματά, λέει ότι πώς μπορεί μάρτυρες να είναι και ανακριτές και ότι όλη αυτή η στάση από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Κύριος, του κυρίου Πολάκη, αλλά και του κυρίου Τζανακόπουλου, θα μας βγάλουν σηκωτούς από εδώ, άσχετα αν έχει χαρακτηριστεί ακόμη και τραμπουκική, ότι αυτό είναι μια προσπάθεια ουσιαστικά να την αχτίσει στον αέρα η όλη διαδικασία για να καλυφθεί ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Κοιτάξτε. Λέω και τον αντίλογο. Βεβαίως. Και πολύ σωστά τον λέτε. Νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα που δεν στέκει καθόλου. Και δεν στέκει καθόλου και μάλιστα έχει αποδομηθεί ακόμη περισσότερο και με τις δηλώσεις του κ. Καστανίδη,
πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και βουλευτή του Κινάλ, που είπε, γιατί το Κινάλ έβαλε το ζήτημα, δυστυχώς, και λυπάμαι γι' αυτό, που είπε ότι αυτό δεν ήταν μια επιλογή που συζητήθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά ήταν μια πρωτοβουλία του κυρίου Κεγκέρολου και ενός άλλου κυρίου που δεν θυμάμαι το όνομά του, βουλευτή του Κινάλ προφανώς, δεν τον γνωρίζω. Το ένα είναι αυτό και δεύτερον την αποκάλυψη ότι και ο πρόεδρος, ο κύριος Μπούγιας, στην διάρκεια της Επιτροπής είχε συμφωνήσει με τα νομικά επιχειρήματα του κυρίου Τζανακόπουλου. Ανακαλύπτεται με έναν προφανή, κατά τη γνώμη μου, τρόπο, ένα δίθεν εμπόδιο, το οποίο μπορεί να προκύψει διότι λένε θα καλέσουν τον κύριο Τζανακόπουλο και τον κύριο Πολάκη ο Σμάρτης. Αυτό που στην πραγματικότητα φοβούνται είναι ότι τα δύο αυτά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν βαθιά γνώση της υπόθεσης και στους κρίσιμους μάρτυρες, όπως βεβαίως είναι ο κύριος Φρουζής, έχουν τη δυνατότητα να του... Να τον κολλήσουν στον τοίχο, για να το πούμε. Να του απλά απευθύνουν αυτά τα ερωτήματα και αυτές τις... θα έλεγα αυτή την αντιπαράθεση, έτσι ώστε να έρθει στην επιφάνεια η ουσία του σκανδάλου. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, σε κάθε περίπτωση το κύριο θέμα και αυτό που πρέπει, νομίζω, να απαιτήσουν όλοι οι πολίτες, είναι επιτέλους αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο εκτείναξε τη φαρμακευτική δαπάνη όταν αυτό δεν συνέβαινε σε καμία περίπτωση στις ανάλογου πληθυσμού ευρωπαϊκές χώρες. Ήταν πολλαπλάσια η δαπάνη για το φάρμακο, χωρίς να υπάρχει κάποια επιδημία, χωρίς να υπάρχει κάτι τρομερό, κάτι διαφορετικό κλπ. Η ουσία λοιπόν αυτού του σκανδάλου πρέπει να διερευνηθεί και στο επίπεδο βεβαίως και ανθρώπων από το χώρο της υγείας που συνέβαλαν σε αυτό, γιατρών, έτσι. Αλλά προφανώς και προφανέστατα και στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας και των πολιτικών που είχαν την ευθύνη εκείνη την περίοδο, οι οποίοι έχουν αναμφίβολα πολιτικές ευθύνες και δεν μπορούν να εμφανίζουν το ότι μετά, αφού βάλανε τη χώρα με τις πολιτικές στο μνημόνιο, ήρθε η Τρόικα και κούρεψε τις δαπάνες. Γιατί το επιχείρημα που λένε το ουσιαστικό είναι, μας κατηγορείτε εμάς, οι οποίοι κατεβάσαμε τη δαπάνη για το φάρμακο. Μα είναι οι ίδιοι που τον είχαν ανεβάσει στα ουράνια. Μην κάνουμε πλάκα δηλαδή. Γιατί περί ανοησίας πρόκειται ως στην ουσία του επιχειρήματος. Αυτό νομίζω. Και σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία δεν πρόκειται να, πώς να το πω, να χαρίσει αυτή την υπόθεση στην δήθεν έμπνευση της σκευωρίας. Δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Αυταπατώνται όσοι νομίζουν ότι με τέτοιες μεθοδεύσεις θα κρύψουν την ουσία του σκανδάλου. Άρα θα εμείνετε στα δύο πρόσωπα, γιατί ο κύριος Στασούλας με την απάντησή του στον κύριο Τσίπρα αυτό που ζητάει είναι αντικατάσταση. Επαναλαμβάνω. Των δύο. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η διαδικασία κοινοβουλευτική, γιατί έχει σημεία τα οποία χρειάζονται συνεννόηση, χρειάζονται νομικά επιχειρήματα, επανάληψη σε σχέση με τον κανονισμό, το Σύνταγμα κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο πυρήνας της δικιάς μας παρέμβασης είναι να αποκαλύψουμε ότι η δήθεν σκευωρία είναι ένας αντιπερισπασμός στην ουσία της υπόθεσης, που είναι η περαιτέρω διερεύνηση του σκανδάλου και η αποκάλυψη όσων είναι ενόχων, αν υπάρχουν ένοχοι στα πολιτικά πρόσωπα, ενώ ποινικές ευθύνες, εν πάση περιπτώσει, να τελειώσει αυτή η υπόθεση με αυτόν τον τρόπο, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να προχωρήσει κανονικά σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτή είναι η ουσία.
Μάλιστα. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την παροχή ασύλου, κύριε Μαντά, σε υψηλούς τόνους και σε έτσι, και αντιπαράθεσης μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα με αυτό το πατάτο προσφυγικό. Ναι. Εντάξει, εκεί υπήρξε, νομίζω, και να το θυμίσω πρώτα απ' όλα, η κραυγαλαία διάψευση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος με ένα τρόπο που είχε στυλώσει τα χέρια και έλεγε στον κύριο Τσίπρα να καταθέσει τώρα τις δηλώσεις του κυρίου Πέτσα, σε ένα στυλ που δεν το έχουμε ξανασυναντήσει στον κοινοβουλευτικό βίο, όπου ξεγυμνώθηκε απολύτως λίγο διάστημα μετά, καθώς όλη η χώρα, όλοι οι πολίτες, μπορούν να δουν τα συγκεκριμένα αποσπάσματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας και τα οποία είπε προφανώς ο κύριος Πέτσας. Και για να πάμε στην ουσία, τι έχουμε με αυτό το νομοσχέδιο, και αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Πέτσα μετά το τραγικό συμβάν στην ΚΟ. Έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία με όλη την πολιτική της ως αντιπολίτευση, μιλώντας για ξέφραγα αμπέλια, για πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ να έρθουν όλοι οι λάθρο, έτσι τους λέγανε, άνθρωποι είναι, δεν υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι, να έρθουν στην Ελλάδα δήθεν, προσγειώθηκε στην σκληρή πραγματικότητα ότι αυτό είναι ένα γεωπολιτικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα κρίσης που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν είναι κάτι τεχνητό. Έχασε πολύ χρόνο μέχρι να αρχίσει να καταλαβαίνει για την ουσία του προβλήματος και έρχεται τώρα να το αντιμετωπίσει με έναν τρόπο που και παραβιάζει τη συνθήκη της Γενέβης, καθώς δυσκολεύει σημαντικά την δυνατότητα των ετούντων άσυλο στην διαδικασία της δεύτερης προσπάθειας που προβλέπεται από τη συνθήκη της Γενέβης ότι μπορούν να κάνουν, της ένστασης, ας πούμε, στην πρωτόδικη απόφαση. Τα έχουν βάλει όλοι με τα τραυματικό στρες. Ξαφνικά, δεν ξέρω, γίναν όλοι ειδικοί σε αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως, για να ενημερώσω και να πληροφορήσω τους ανθρώπους που μας ακούνε, πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που με έναν έτσι ισοπεδωτικό τρόπο κάποιες φορές κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζουν σαν λαθρέους, σαν με τον πιο ξενοφοβικό τρόπο, έχουν υποστεί τρομακτικά βασανιστήρια στις χώρες τους. Το ότι ενδέχεται μέσα σε όλα τα άλλα να έχουν και μετατραυματικό στρες είναι απολύτως προφανές για τους ανθρώπους που ξέρουν στοιχειωδώς τι συνιστά αυτή η διαταραχή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε πάνω σε αυτά τα πράγματα να παίζουμε και να λαϊκίζουμε με αυτόν τον τρόπο μέσα στη Βουλή. Εμένα μου προξένησε πραγματικά θλιβερή εντύπωση και αυτό το εφεύρημα του μετανάστες πρόσφυγες και το δεύτερο εφεύρημα που ήταν ότι χρησιμοποιείται το μετατραυματικό στρες για να πάρουν άσυλο. Ποια είναι η ουσία τώρα? Η ουσία είναι η εξής, ότι εδώ η κυβέρνηση ήταν μπερδεμένη, σαφώς μπερδεμένη, στην πρώτη περίοδο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το θέμα σαν ελληνοτυπική διαφορά, σαν διαφορά μεταξύ, σαν ένα ζήτημα, για να το πω έτσι, μεταξύ δύο χωρών. Ενώ από την αρχή νομίζω ότι η σωστή γραμμή, στην οποία αναγκάστηκε να έρθει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η αντιμετώπιση του ως ευρωπαϊκού προβλήματος και μέσα σε αυτή την αντίληψη απουσίαζε η χώρα μας από πρωτοβουλίες σαν αυτές που γίνανε στη Μάλτα, που συμμετείχαν η Ιταλία, η Γαλλία κλπ. Έχασε πολύ χρόνο και τώρα, εμένοντας σε μια λογική αποτροπής και σε μια λογική καταστολής και
παραβίασης των διεθνών συνθηκών και δικαιωμάτων ή, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια σύντμησης, λέει, του χρόνου για να αντιμετωπίζονται οι αιτούντες άσυλο. Νομίζω ότι αυτό που θα δούμε, και το λένε καθαρά, δεν το κρύβουν, το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι ότι θα δούμε πολλές αμυγδαλέζες που θα διασκορπιστούν στη χώρα. Θα δούμε πολλές παραβιάσεις δικαιωμάτων. Θα δούμε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, όχι με τα αποτελεσματικά μέσα. Διότι η κύρια προσπάθεια, νομίζω ότι πρέπει να είναι, πρώτον, στο να υπάρχει η όσο δυνατόν μεγαλύτερη πίεση και όσο δυνατόν περισσότερες συμμαχίες, ώστε να σπάσει αυτή η ευρωπαϊκή αδιαφορία, θα έλεγα, και ιδιαίτερα από ορισμένες χώρες. Οι χώρες του Βίζεγκραντ είναι το πιο προφανές παράδειγμα, οι οποίες κλείσανε και την δίωδο για την έξοδο των προσφύγων και εγκλώβησαν τότε, τα θυμόμαστε όλοι αυτά τα σκηνικά, εγκλώβησαν χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα μας που θέλανε να πάνε στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Δεν μπορεί αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί από μια Ευρώπη με μια νοοτροπία φρουρίου και μια νοοτροπία καταστολής, αποτροπής κτλ. Μια Ευρώπη που υποκρίνεται σε αυτό επί της ουσίας, καθώς και η ίδια ή τουλάχιστον χώρες της δεν κάνουν τίποτα για τις αιτίες αυτών των προβλημάτων, που είναι οι πόλεμοι εκεί στο χώρο της Συρίας, του Ιράκ, η παράνομη εισβολή του Ερντογάν στη Συρία και όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία νομίζω ότι είναι φανερά. Στο τέλος της μέρας, λοιπόν, πιστεύω ότι αν εμείνουν σε αυτή την αντίληψη και σε αυτές τις πολιτικές, δεν θα έχουμε ούτε ουσιαστικά αποτελέσματα όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του πολύ σοβαρού προβλήματος, στο οποίο πράγματι οφείλουμε να συμβάλλουμε όλοι. Δεν είναι εύκολα αυτά τα προβλήματα για καμία κυβέρνηση και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η κατεύθυνση που έχουν δεν θα φέρει αποτελέσματα, θα δημιουργήσει θέματα παραβιάσεων. Θα το δούμε αυτό σε λίγο καιρό και από τις διεθνείς οργανώσεις, αλλά και από την Ευρώπη. Ήδη οι παρατηρήσεις που έγιναν χθες από την αρμόδια επίτροπο επισημαίνουν αυτά τα σημεία. Προφανώς και πριν, νομίζω ότι οφείλω να το πω αυτό, προφανώς η κατάσταση δεν ήταν καλή, παρά τις προσπάθειες, τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που κάναμε όταν είχαμε και όλη την άλλη και όλη την υπόλοιπη κρίση πάνω μας, και την οικονομική κρίση και την προσφυγική κρίση, χωρίς να έχουμε καμία υποδομή. Ήμασταν στο μηδέν στις υποδομές. Ωστόσο, κάναμε μία προσπάθεια η οποία όχι μόνο δεν καταδικάστηκε από όλους, όπως άκουσα ένα προηγούμενο συνομιλητή σας να λέει, ότι γίναμε ρεντίκολο, αλλά επενέθηκε από το σύνολο των, θα έλεγα, των περισσότερων χωρών της Ευρώπης και διεθνώς επενέθηκε, με κορυφαία την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη Λέσβο πριν από δύο χρόνια, νομίζω, δύο ή τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Επενέθηκε η προσπάθεια του ελληνικού λαού, η αλληλεγγύη του μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι πρώτα απ' όλα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Βέβαια. Να σας ζητήσω ένα σχόλιο, το πώς παρακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τεκτενόμενα στο κίνημα αλλαγής, κύριε Μαντά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προσπάθεια της κυρίας Γεννή Ματά να βάλει κάτω από το χαλί προβλήματα που είναι προφανές ότι ταλανίζουν αυτό το χώρο και είναι προβλήματα πολιτικής κατεύθυνσης, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι αποτελεσματική.
Συνεπώς, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ και στο ΠΑΣΟΚ σε αυτό το χώρο, γιατί είναι ένας χώρος που ταλαντεύεται, και αυτό το βλέπουμε και στην κοινοβουλευτική διαδικασία αυτών των μηνών, ανάμεσα στο να πάει με την πλευρά της νεοφιλελεύθερης δεξιάς, έχει πολλά νομοσχέδια στηρίξει και συμπλέψει, και το αντιπροσφυγικό, κατά τη γνώμη μου, νομοσχέδιο το χτεσινό το στήριξε. Προφανώς δεν έχει στηρίξει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το δίθεν αναπτυξιακό νομοσχέδιο επενδύου στην Ελλάδα του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο κατακριουργεί τα εργασιακά δικαιώματα, διότι αυτός είναι ο πυρήνας του και δίνει τα πολλά στους λίγους, τα οποία αφαιρεί από τους πολλούς, τους λίγους και εκλεκτούς επιχειρηματίες. Υπάρχει μια αμφισημία, δηλαδή, μια ταλάντωση. Νομίζω ότι σε ένα κόμμα αυτού του χώρου, που έχει μια πολύ βαριά ιστορία από πίσω του, εύχομαι να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση επί των πολιτικών κατευθύνσεων. Και εύχομαι αυτός ο χώρος να αποκτήσει ένα σταθερό προοδευτικό πρόσημο. Αλλιώς δεν νομίζω ότι έχει μέλλον. Μάλιστα. Οι εγγραφές των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πώς πηγαίνουν? Κοιτάξτε, είμαστε σε μια πραγματικά ευχάριστη, σε πολλές ευχάριστες εκπλήξεις, να μην πω μία μόνο, διότι καθημερινά, και το εννοώ αυτό, και μέσα από την πλατφόρμα, αλλά και μέσα από την ζωντανή επαφή, έχουμε πολύ κόσμο, εκατοντάδες κόσμο, χιλιάδες κόσμο, να βάζει πλάτη σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για να δημιουργήσουμε το μεγάλο πόλο του προοδευτικού, δημοκρατικού και αριστερού χώρου σε αυτές τις δύσκολες, πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως είπα, μιας νεοδεξιάς πολύ σκληρής, ακραία νεοφιλελεύθερης, που νομίζει ότι μπορεί πολύ εύκολα να τα σαρώσει όλα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Η ιστορία έχει πολλές στροφές, δεν κρίνεται με απροστευτικές προσεγγίσεις, και ιδιαίτερα όταν ακούω τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε για τα θέματα της οικονομίας, τα οποία δείξατε και στην προηγούμενη συζήτηση με τόση άνεση, λες και σε 3 μήνες αυτοί κατάφεραν τα πάντα. Αυτό είναι τουλάχιστον μια ανόητη προσέγγιση. Ενώ είναι απολύτως σαφές ότι πριν από λίγο καιρό μιλάγανε για τέταρτο μνημόνιο, μιλάγανε και γιατί δεν μιλάγανε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και νομίζω ότι υπάρχει συστράτευση του δημοκρατικού κόσμου, μία πολύ σκληρή δεξιά, μία δεξιά που τα σαρώνει όλα, που ό,τι δεν ελέγχει το καταργεί, του κόβει το κεφάλι, και μία δεξιά που στο τέλος της μέρας, ιδιαίτερα στην οικονομική της πολιτική, θα είναι ακραία ταξική, υπέρ των λίγων, ισχυρών και των φίλων της, αυτών οι οποίοι την στήριζαν και τη στηρίζουν. Περί αυτού πρόκειται. Και νομίζω ότι όταν θα έρθει ο προϋπολογισμός, που σύντομα έρχεται, θα αποκαλύψουμε με τον πιο σαφή τρόπο πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Γιατί? Διότι έτσι κι αλλιώς η χώρα έχει μπει σε μία φάση ανάπτυξης. Θυμίζω ότι πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου είχαμε 9 τρίμενα συνεχόμενα με θετικό πρόσημο. Όμως όλα αυτά τα περίφημα περί 4% ανάπτυξης, περί ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα ρίχνουν λεφτά παντού κλπ, αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν στις πραγματικές τους διαστάσεις, καθώς τα 2 κρίσιμα προβλήματα, και ολοκληρώνω με αυτό την πρότασή μου, είναι ότι βάζουν ένα στόχο για την ανάπτυξη που κανένας
οργανισμός, το 2,8 δηλαδή, ΚΑΝΣ, οργανισμός και από τους διεθνείς οργανισμούς δεν πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί, ακριβώς για να κλείσουν διάφορες τρύπες, το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχουν εγκαταλείψει ουσιαστικά την ιστορία για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα που την είχαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δρομολογήσει. Θυμίζω με την λειτουργία ενός ταμείου, ενός λογαριασμού μέσα από αυτό το μεγάλο απόθεμα των 30 και δισεκατομμυρίων που είχαμε δημιουργήσει, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε όλη την οικονομική μας πολιτική με βάση το 2,5%. Αυτό το εγκαταλείψαν, το έχουν παραπέμψει για τις επόμενες χρονιές. Και το κυριότερο είναι ότι η ριζική διαφορά είναι ότι λέγοντας ανάπτυξη για όλους, οι οποίοι πράγματι θα υπάρχει, όχι σε αυτά τα ποσοστά που λένε, αλλά ήδη υπήρχε και θα συνεχιστεί. Διότι έχουμε πράγματι βγει από αυτό τον δύσκολο κύκλο των μνημονίων, όχι σε απόλυτα έφορο έδαφος, να το θυμίσω και αυτό, γιατί τα σημάδια μιας ύφεσης παγκόσμιας συνεχίζουν να υπάρχουν και να μας χτυπάνε το καμπανάκι. Η ριζική διαφορά είναι ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που λέει στα λόγια ανάπτυξη για όλους, είναι ανάπτυξη για λίγους, και βεβαίως η δική μας πολιτική, αυτή που είχαμε σχεδιάσει και την οποία μέσα από τις προγραμματικές μας επεξεργασίες θα την ανανεώσουμε ως μια νέα κυβερνητική πρόταση του χώρου της αριστεράς και του δημοκρατικού ευρύτερου προοδευτικού χώρου μέσα από τις διαδικασίες του συνεδρίου μας, μιλάει για μια δίκαιη ανάπτυξη, όπου όλοι έχουν με ένα πρόσημο κοινωνικό, με ένα πρόσημο μεροληπτικό υπέρ των πιο αδύνατων στρωμάτων, δεν παίρνουν τα ψίχουλα. Πραγματικά μπορούν και πράγματι μπορούν, με άλλη πολιτική, να ωφεληθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά τα στρώματα που χτυπήθηκαν από την κρίση. Και όχι πάλι τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, οι μεγάλες οικογένειες, πώς τις έλεγε ο Γκίκας Χαρδούβελης, οι 10 οικογένειες που κυβερνούν την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί ξανά θα προσποριστούν όλη αυτή τη διαδικασία. Και αυτό αργά ή γρήγορα θα φέρει τη λαϊκή αντίδραση, θα δημιουργήσει κατά την δικιά μας γνώμη ένα μέτωπο δυνάμεων που θα μπορέσει όσο γίνεται πιο νωρίς, χωρίς αυταπάτες βεβαίως, γιατί τα πράγματα δεν μπορεί να τα προσδιορίσεις επειδή έτσι θέλεις να είναι, αλλά με πολύ σκληρή δουλειά και από τη δική μας την πλευρά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό το μέτωπο που μπορεί να είναι ικανό να ξαναβάλει τη χώρα σε μια άλλη κατεύθυνση, μια προοδευτική κατεύθυνση, όπως παίρνουμε τα μηνύματα, τα θετικά, από αυτά που συμβαίνουν ίσως λίγο μακριά από εμάς, αλλά ο κόσμος είναι μικρός πια, στη Λατινική Αμερική, στην Αργεντινή, που νικήθηκε το δούνου του και η πολιτική του, στην Χιλή που υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση του κόσμου, στη Βολιβία που για μια ακόμη φορά ο Μοράλες βγαίνει πρόεδρος, και σε πάρα πολλά άλλα μέρη του κόσμου, σε μια αντιφατική και ρευστή κατάσταση. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μαρά, για την δυνατότητα να μιλήσουμε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, σειρά συναντήσεων με κυβερνητικά στελέχη, από τις οποίες, όπως προέκυψε, διαγράφονται θετικές εξελίξεις για διάφορα ζητήματα που ενδιαφέρουν την περιφέρεια Ηπείρου, είχε την Πέμπτη Περιφερειάρχη Αλέξανδρος Καχρημάνης. Πρόκειται για το πρόγραμμα καταπολέμησης της ενεργείας, την παραχώρηση των εγκαταστάσεων της πρώην γεωργικής σχολής Κατσικά Ιωαννίνων και την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Επίσης, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του οδικού έργου Ζωτικό Μπεστιά.
Θετικά αποτίμησε τις επαφές στην Αθήνα με κυβερνητικά στελέχη ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, καθώς εκτός από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, συναντήθηκε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη, αλλά και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη. Η πορεία του επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος 2013-2020 ήταν το βασικό αντικείμενο της συζήτησης που είχε ο Περιφερειάρχης με τον κύριο Τσακίρη, στην οποία παρευρίσκονταν επίσης ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ Δημήτρης Κάλκος, η θεματική αντιπεριφερειάρχη Σταυρούλα Μπραήμι Μπότση και η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εύη Παπα-Νικολάου. Ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν εκτενώς ήταν το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων νέων επιστημόνων σε επιχειρήσεις, το πρώτο σε επίπεδο περιφερειών που σχεδιάστηκε στην Ελλάδα. Ένα θέμα που μας απασχολεί από το Μάρτιο μήνα, μέσα στα πλαίσια της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουμε για νέους επιστήμονες προβλέψει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 18 μήνες να πληρώνονται από εμάς μαζί και η ασφάλεια και ο μισθός για απόφυτος ΤΕΗ, ΑΕΗ ή με πτυχίο από αυτά που λέγονται ευρωπαϊκά, είτε μεταπτυχιακούς είτε ντοκτοράδες, συνδώρα Χριστούγεννα Πάσχα, καθώς και 4 μήνες από τον ιδιώτη ώστε να παίρνουν δεξιότητες. Μας είπαν ότι είναι στην ΕΔΕΛ και τελειώνοντας το θέμα, γιατί δεν είχε γίνει από πουθενά αλλού τέτοια πρόταση, πιθανόν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να έχει βγει το πρόγραμμα στον αέρα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Στη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορύδη, εξετάστηκε το ζήτημα της εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Επίσης, ο κ. Καχρημάνης και σε συνέχεια αλληλογραφίας που προηγήθηκε, ενημέρωσε αναλυτικά τον Υπουργό για το αίτημα παραχώρησης στην περιφέρεια Ηπείρου της έκτασης και των εγκαταστάσεων της πρώην Γεωργικής Σχολής Κατσικά, αναλύοντας το σχέδιο για την αξιοποίησή τους. Ξέρετε ότι από το 2015 που υπάρχει ο νόμος, με διάφορα προσχήματα και εντός εισαγωγικών με λάθος κινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα σχέδια, παρά που υπόθηκαν ότι θα ξεκινήσουν από την Ήπειρο. Είχαμε τη σύσκεψη με τον Υπουργό χτες το απόγευμα, ο οποίος ήταν αρκετά ενημερωμένος για το θέμα. Μας είπε ότι θα προχωρήσουμε τις προγραμματικές συμβάσεις. Θυμόσαστε από πότε έχουμε πάρει την απόφαση εμείς, προτού από τις εκλογές, πάρα πολύ καιρό. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί η απόφαση, γιατί δεν μπορούσε το Υπουργείο να καθαρίσει τι θα γίνει. Ο Υπουργός είπε ότι πλέον δεν έχουμε άλλες χρονικές μετατοπίσεις και θα προτείνει αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις θα γίνει μία, η οποία θα αφορά 4 σχέδια, παράδειγμα για την Ήπειρο, για τις 4 περιφερειακές ενότητες. Όλα αυτά εντός των ημερών θα μας καλέσει και ως περιφέρειες για να τελειώνουμε, γιατί πλέον καίει το θέμα και το θέμα το προχωρώντας η νέα ΚΑΠ, αλλά και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα ως χώρα. Στη συνέχεια του έθεσα το θέμα ότι εμείς έχουμε κάποιες αποφάσεις με κέντρα καινοτομίας που θα έχουμε, παράδειγμα, στα αρωματικά και στην Κόνιτσα, αλλά με τη συζήτηση και με τον κύριο Πρίτανη και όλους τους άλλους φορείς για τα αρωματικά φυτά, ότι θα χρειαζόμαστε στην παλιά γαλακτοκομική που έχει γίνει η δουλειά αυτή. Μίλησα και για την αγορά παραγωγών, αλλά και για τις ντόπιες φυλές. Ξέρετε, και έχουμε τα καλαρίτικα που εντός εισαγωγικών δεν τα προχωρούμε, απλώς τα συντηρούμε ώστε να τα ανεβάσουμε ποιοτικά. Είπε ότι στην πρόταση που έχω κάνει ως Περιφέρεια Ηπείρου είναι θετικός και εντός των ημερών θα προβούν στα πρέποντα αυτός ο χώρος της παλιάς γαλακτοκομικής, με όλα τα κτίρια που, ξέρετε, εμείς τον καθαρίσαμε 2 χρονιές φέτος, να έρθει σε εμάς ώστε να κάνουμε αυτές τις καινοτομικές προσπάθειες που θέλουμε να κάνουμε και ό,τι αφορά το γίγνεσθε της περιοχής. Τέλος, ο κύριος Καχρημάνης ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Ζωτικό Μπεστιά» με την Περιφερειακή Αρχή να προετοιμάζει και την ορίμανση της μελέτης του επόμενου τμήματος από Μπεστιά μέχρι Γέφυρα Μπακόλα. Το επόμενο κομμάτι από Μπεστιά μέχρι Γέφυρα Μπακόλα έχει μελετηθεί.
εντός των ημερών θα τελειώσουμε και εκεί τις παρεμβάσεις που χρειάζονται ώστε η μελέτη να είναι όριμη και θα πάρει και αυτό το δρόμο του. Εγώ χαίρομαι γιατί ένα πολύ δύσκολο έργο, ίσως το πιο δύσκολο που έχουμε κάνει ως περιφέρεια Ηπείρου λόγω εδαφών, παίρνει πλέον το δρόμο του και βγαίνει η Λάκα Σουλίου από την απομόνωση. Εάν δεν είχαμε το κουράγιο όλοι μαζί στις δυσκολίες που περάσαμε, το Τύρια μέχρι Ζωτικό δεν θα έχει γίνει ποτέ και επίσης σε συνδυασμό με το Ζωτικό που ενώνει με την περιοχή του Σουλίου καθώς και τον δρόμο από το Ελευθεροχώρι στην Εγνατία Οδό που ενώνει πάλι με την περιοχή του Σουλίου θα δώσει άλλες γενικά ευκαιρίες στην περιοχή του Σουλίου και της Λάκας Σουλίου. Και μην ξεχνάμε ότι ο δρόμος αυτός για μας πρέπει να φτάσει στην περιοχή της Πρέβεζας. Τα δύσκολα πέρασαν, τώρα είναι πολύ πιο εύκολα αυτά που θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα. Πάμε στην τελευταία συζήτηση για απόψε με τον Νίκο το Ρόζο για οικονομική συζήτηση. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώτα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι με ένα θέμα το οποίο σίγουρα μας απασχολεί όλους. Φορολογικοί συντελεστές και φορολογικά έσοδα. Το πρώτο απασχολεί εμάς. Το δεύτερο θα έλεγα απασχολεί το κράτος όσον αφορά το κομμάτι των εσόδων. Σαφώς και οι φορολογικοί συντελεστές απασχολούν και πρέπει να μας απασχολούν διότι αφορούν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Έμεσα ή άμεσα. Άμεσα σαφώς αυτοί που υποβάλλουν δηλώσεις και έχουν και παράγουν εισοδήματα. Αν κάνουμε μία αναδρομή τα τελευταία χρόνια σε όλο τον πλανήτη, θα δούμε το εξής, όχι περίεργο, το αυτονόητο. Στην Ελλάδα βέβαια τα αυτονόητα είναι αυτά που δεν συμβαίνουν. Σε όλο τον πλανήτη λοιπόν, λέω, κρίσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες τους ώστε να επανεκκινήσουν τις οικονομίες τους. Ο καθένας από εκεί που έχει μείνει, από εκεί που βρίσκεται. Έτσι λοιπόν στην Αμερική η φορολογία από το 38 έχει κατρακυλήσει στο 32%, στην Ευρώπη από το 22 στο 19 περίπου, Λατινική Αμερική, Αφρική από το 30 στο 24, στο 23 και γενικότερα όσο ο πλανήτης τίνει να δώσει μια όθηση στην κατανάλωση και στα εισοδήματα, ούτως ώστε να μπορέσει να κινηθεί καλύτερα, πιο εύρωστα η αγορά. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν συμβαίνει αυτό. Οι συντελεστές μέχρι πρότινος και μέχρι και σήμερα είναι στο 29%. Είναι αρκετά υψηλό και μάλιστα πιθανότητα αυτή τη στιγμή να ξεπερνάμε και αρκετές βόρειες χώρες, οι οποίες βέβαια έχουν σχετικά υψηλούς συντελεστές φορολογίες, όμως έχουν και τεράστιες παροχές, τις οποίες εμείς δυστυχώς δεν έχουμε. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα είναι στο 29%, η Τουρκία να θυμίσω είναι κάτω του 20%, τα Βαλκάνια αρχή γενωμένης από Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία είναι πέριξ του 15% και 13% και τέλος να πούμε ότι η Βουλγαρία είναι στο 10%, γι' αυτό και προσελκύει πολλές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες μεταναστεύουν για φορολογικούς και μόνο λόγους στη Βουλγαρία. Αυτό είναι άσχημο, να είναι μια ελληνική επιχείρηση στη Βουλγαρία μόνο και μόνο λόγω της φορολογίας. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτό που όλοι έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, εμείς το θεωρούμε άθλο, το συζητάμε ότι θα συμβεί από το 2020, αρχή γενομένης με την ψήφιση του προϋπολογισμού τις επόμενες ημέρες, και νομίζουμε ότι έχουμε ανακαλύψει τον τροχό, ότι φτάσαμε στη σελήνη. Δυστυχώς έχουμε κάνει τελευταίοι αυτό που οι άλλοι κάναν πριν πολλά χρόνια. Και μετά αναρωτιόμαστε και θα συνεχίσουμε να αναρωτιόμαστε, Γιώτα, γιατί δεν εξερχόμαστε από την κρίση. Διότι από μόνοι μας δημιουργούμε αυτές τις συνθήκες για να μένουμε μέσα στην κρίση. Μάλιστα. Και σίγουρα αυτό αποτελεί και τροχοπέδι, αν θέλεις, Νίκο, για την ανταγωνιστικότητα. Έτσι, μια οποιαδήποτε επιχείρηση, αν θέλεις, για να το πω στο κομμάτι των επιχειρήσεων, με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, αυτόματα δεν μπορεί να είναι και ανταγωνιστική απέναντι σε άλλες και σε άλλων χωρών, αν θέλεις, και εντός, αλλά και κυρίως εκτός συνόρων. Ο ανταγωνισμός έχει να κάνει με δύο πράγματα, την τιμή και την ποιότητα υπηρεσίας ή προϊόντος που παρέχεται στον καταναλωτή. Την ποιότητα την έχουμε. Την ποιότητα μπορούμε να πούμε ότι την έχουμε ή δεν την έχουμε για τα πάντα, διότι όταν δεν έχουμε το οικονομικό κομμάτι, όταν ο επιχειρηματίας έχει ακριβώς να αντιμετωπίσει πολλά έξοδα, προεξάρχοντος αυτών
και στην κορυφή βρίσκονται οι ασφαλιστικές φορές και οι φόροι, αναγκαστικά θα υστερήσει το προϊόν σε ποιότητα και σε κάποιους άλλους τομείς, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει η επιχείρηση. Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν χάνεται και αν ξεκινήσουμε από το 1996 θα δούμε ότι είμαστε περίπου στο 0,9%. Η πορεία μέχρι την ένταξή μας στο ενιαίο νόμισμα το 2000 περίπου είναι ίδια. Κινούμαστε σύμπλην 1%. Δεν ασχολείται κανείς τότε, ίσως και δεν είναι κατάλληλη εποχή. Εισάγουμε το ενιαίο νόμισμα το 2001 και ξεκινάει μια καλή σχετικά περίοδος που το 2003 είναι ίσως η μόνη χρονιά που γράφουμε ένα 9,8% αύξηση στην ανταγωνιστικότητα. Έκτοτε αρχίζουμε να κατραγγυλάμε. Το χρήμα ρέει στην οικονομία την ελληνική μέσω δανείων. Δεν έχουμε ανάγκη να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Καταναλώνουμε τα πάντα και το τελευταίο που μας απασχολεί είναι η ανταγωνιστικότητα. Φτάνουμε λοιπόν το 2012 με 2013 να έχουμε μία πτώση περίπου στο 8%. Έκτοτε ισορροπούμε περίπου σε θέσεις αρκετά χαμηλές. Είμαστε λοιπόν ουραγοί σε παγκόσμιο επίπεδο, στις τελευταίες θέσεις, το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας. Για να μπορέσουμε αυτό τουλάχιστον να το διορθώσουμε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας πρέπει να έχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Τιμές ανταγωνιστικές και ποιότητα. Μπορεί να υστερήσει ένα από τα δύο, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, όμως αν υπερτερεί στο άλλο, και ειδικά η ποιότητα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το έχουμε, όμως αυτό είναι θέμα όχι οικονομίας αλλά φιλοσοφίας και κουλτούρας, το πώς ένα προϊόν ή μια υπηρεσία θα το κάνουμε να είναι σχεδόν τέλειο. Εισοδήματα κράτους και πολιτών είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Έτσι. Ακριβώς. Αν έχει εισοδήματα ο πολίτης, τότε θα έχει εισοδήματα και το κράτος. Αν όχι, τότε όχι. Να σε διορθώσω ακριβώς, να βάλω μια άλλη παράμετρο. Το κράτος ούτως ή άλλως θα έχει εισοδήματα. Ναι. Απλά ο πολίτης θα έχει λιγότερα όταν έχει το κράτος περισσότερα. Ναι, αλλά υπάρχει όμως και ο παράγοντας και η παράμετρος εκείνη που θέλει την αδυναμία ενδεχομένως. Γιατί το κράτος περιμένει τα εισοδήματα και από την φορολογία, αν θέλεις, επειδή το συζητούσαμε νωρίτερα και για την φορολογία. Όταν εγώ όμως δεν έχω τη δυνατότητα λόγω του εισοδήματός μου να πληρώσω, άρα αυτόματα μειώνονται και τα έσοδα του κράτους. Ακριβώς. Το κράτος λοιπόν γράφει αυτό που κάνει πολύ καλά δυστυχώς για όλους μας τα τελευταία χρόνια. Οφειλές ανίσπρακτες. Και δυστυχώς αυτές φτάνουν και μετρούνται σε αρκετά δισεκατομμύρια. Και είναι δύσκολο τα επόμενα χρόνια ο Έλληνας πολίτης να μπορέσει με φυσιολογικό τρόπο να τακτοποιήσει τις παλιές οφειλές, καθώς επίσης και τις καινούργιες. Ήταν μια εγκληματική απόφαση πολλών κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια να αυξήσουν αυτούς τους φόρους. Εισοδήματα λοιπόν του κράτους. Έχει εισοδήματα από συντάξεις που το 2008 ήταν στα 26 δις και τώρα είναι στα 24, υπάρχει μια μείωση 7%. Έχει εισοδήματα επίσης από το κομμάτι μισθοδοσίας γενικής κυβέρνησης και λοιπόν εσόδων. Εδώ φτάνει περίπου τα 18 δις, έφτανε του 9 και τώρα είναι στα 14 και εδώ έχει μια μείωση. Απ' την άλλη τα φυσικά πρόσωπα, εμείς όλοι οι ιδιώτες. Έχουμε, οι μισθωτοί είχαμε μάλλον 28 δις το 2009 και έχουμε κατρακυλήσει στα 21, υπάρχει μια μείωση 26%. Εδώ που έχει συμβεί πραγματικά οριμαγδός, κάτι το οποίο νομίζω δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη χώρα, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές τομικές επιχειρήσεις. Το 2008 όλοι αυτοί δηλώνανε εισοδήματα 13 δις, τώρα μόλις 3,4. Η πτώση αγγίζει το 75%. Στην ουσία έχουν εξαφανιστεί, έχουν υποστεί ένα θανατηφόρο πνίγμα. Και τέλος οι αγρότες από το 1,6 στο 1,4, μία μείωση που φτάνει περίπου το 15%. Να πούμε επίσης ότι το σύνολο των εισοδημάτων που δηλωνόντουσαν και φορολογούνταν το 2008 ήταν περίπου 100 δισεκατομμύρια με 104, η καλύτερη μας χρονιά. Τώρα έχουμε φτάσει στα 73, έχουμε μία μείωση 25%. Παρόλα αυτά εδώ είναι το οξύμορο και εγκληματικό κατά λίγο, ακριβώς όπως το λέω είναι, ότι τα έσοδα του κράτους το 8 ήταν 54 δις και το 18 πάλι 54. Πράγμα που σημαίνει ότι υποστήκαμε μία φορολογική αφέμαξη η οποία στην ουσία διέλυσε την ελληνική οικονομία. Άρα λοιπόν τα εισοδήματά μας χάθηκαν κατά περίπου 30 δις, όμως το κράτος συνέχισε να εισπράττει τα ίδια. Όλοι λοιπόν πληρώσαμε και πληρώνουμε πολύ περισσότερους φόρους και αυτές τις συνέπειες γιόντα τις βλέπουμε όλοι μας καθημερινά. Μάλιστα. Να κλείσουμε, Νίκο, με την στάση των Ελλήνων απέναντι στο πλαστικό χρήμα.
Είναι μια περίεργη στάση. Η σχέση γενικότερα του Έλληνα με το πλαστικό χρήμα, τις κάρτες και όλο αυτό το κομμάτι είναι λίγο περίεργη και αμφιλεγόμενη. Σε έρευνα που έγινε, το 66% συμφωνούν ότι το πλαστικό χρήμα μπορεί να πατάξει τη φοροδιαφυγή σε μεγάλο βαθμό. Περίπου το 20% διαφωνεί. Είναι και αυτό στην οτροπία του Έλληνα, γενικώς να διαφωνεί. Συμφωνούν περίπου στο 55% οι Έλληνες έχουν την κάρτα επάνω τους όταν κινούνται εκτός σπιτιού. Στην ουσία λοιπόν οι μισοί Έλληνες που κυκλοφορούν έχουν επάνω τους μία κάρτα ή κάτι το οποίο να μπορούν να κάνουν συναλλαγές με πλαστικό χρήμα. Εκεί που είναι πληγή για τον Έλληνα είναι ότι συμφωνούν το 60% 6 στους 10 πιστεύουν ότι όταν κάνουν αγορές και γενικότερα κινούνται με πλαστικό χρήμα χάνουν την αίσθηση των εξόδων. Και εδώ είναι μια μεγάλη αλήθεια που τη συναντάμε ακόμη και σήμερα, ότι ο Έλληνας ρέπει στο να ξοδεύει περισσότερα όταν δεν έχει φυσική μορφή χρήματος. Γι' αυτό λοιπόν και οι Έλληνες σκέφτονται σε αυτή τη φάση να κάνουν πολλές αγορές με φυσικό χρήμα ή τις απαραίτητες, ώστε να ελέγχουν σε ένα βαθμό το κομμάτι των χρημάτων το οποίο ξοδεύουν, γιατί είναι μια συνήθεια που την έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Επίσης να πούμε, χρεωστική κάρτα έχει περίπου το 70% με 72%. Ένα περίπου 25-27% ακόμη δεν έχει αποκτήσει μια χρεωστική κάρτα και νομίζω αναφερόμαστε σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Και το πόσο συχνά πληρώνουμε με κάρτα, εμείς πλέον οι Έλληνες, περίπου το 57% με 58% έχουμε πολύ πολύ συχνή και μάλιστα καθημερινή χρήση στις πληρωμές τους μέσω καρτών, μέσω e-banking, μέσω γενικότερα πλαστικού χρήματος. Είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας, θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, να, αν όχι να αυξάνεται, να σταθεροποιείται σε πρώτη φάση και βέβαια το κράτος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και στον προϋπολογισμό, κάθε χρόνο θα δίνει κίνητρα, ούτως ώστε να χρησιμοποιούν οι Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις και νοικοκυριά το κομμάτι του πλαστικού χρήματος όλο και περισσότερο, ούτως ώστε να μπορεί και αυτό να ελέγχει καλύτερα, όπως καταλαβαίνεις, τις συναλλαγές που γίνονται στην Ελλάδα νύχτα και μέρα, 365 μέρες κάθε χρόνο. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Η ίδρυση και λειτουργία κοντά στα Ιωάννινα ενός χώρου με υποδομές υψηλής τεχνολογίας είναι ο στόχος της Περιφέρειας Υπήρου σε μια κοινή προσπάθεια με τον Δήμο Ιωαννιτών. Αυτό ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο οποίος αναφέρθηκε στις συζητήσεις που συνεχίζονται με τις δύο εταιρείες, PNTI και TeamViewer, που ενδιαφέρονται για την πρόσληψη περίπου 3.000 ατόμων στην περιοχή, αλλά και με το Δήμο Ιωαννιτών για εξέβρεση πιθανής έκτασης 9.000 τετραγωνικών μέτρων εγκαταστάσεων για την δημιουργία του συγκεκριμένου χώρου. Για το θέμα δε ενημέρωσε σχετικά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Άνθωνη Γεωργιάδη, καθώς και τον Πρωθυπουργό. Να μετατρέψουν τα Γιάννενα σε μια πόλη τεχνολογίας, μια Silicon Valley, όπως συνηθίζουμε να λέμε, επιδιώκουν Περιφέρεια Υπήρου και Δήμος Ιωαννιτών από κοινού, με τη συνεργασία και προτροπή των εταιριών τεχνολογίας που ήδη έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, αλλά και σε γνώση της κυβέρνησης που φαίνεται να επικροτεί το εγχείρημα. Η απόφαση των εταιριών PNTI και TeamViewer Ελλάς ανέδειξε ότι η περιοχή των Ιωαννίνων έχει τις δυνατότητες προσέλκυσης και άλλων επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς υπάρχει πρόσφορο έδαφος και κυρίως ανθρώπινο δυναμικό για κάτι τέτοιο. Νέοι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, ακόμη και τα ΑΕΗ της Δυτικής Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με την άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης της περιοχής, κρίνονται ως πλεονεκτήματα από τις επιχειρήσεις τεχνολογίας και πληροφορικής. Ωστόσο, υπάρχουν ελλείμματα σε επίπεδο υποδομών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την έλλειψη χώρου στο τεχνολογικό πάρκο Υπήρου παρά τα αυξημένα αιτήματα, αλλά και την απουσία δικτύων παροχής υψηλών ταχυτήτων, που είναι σημαντικό για τις εταιρείες αυτές. Τέτοιες υποδομές υπάρχουν μόνο στο χώρο του τεχνολογικού πάρκου και του πανεπιστημίου και απουσιάζουν όσο κανείς απομακρύνεται από εκεί. Έτσι, Περιφέρεια και Δήμος βρίσκονται ήδη σε επαφή προκειμένου να βρουν την κατάλληλη τοποθεσία για τη δημιουργία μιας τεχνόπολης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αλέκος Καχρημάνης, κάνοντας μάλιστα λόγο για μια έκταση 9.000 τετραγωνικών μέτρων. Μάλιστα, ο κύριος Καχρημάνης ενημέρωσε σχετικά τόσο τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη, όσο και τον Πρωθυπουργό. Αυτές οι εταιρείες βρήκαν ένα πολύ καλό προσωπικό στην περιοχή μας. Υπάρχουν και κάποιοι που κατάγονται από εδώ και τους ενδιαφέρει να κάνουν να πάρουν κόσμο εδώ για να κάνουν αυτές τις δουλειές που μπορεί να τις κάνουν και σε άλλα μέρη. Βρήκαν ένα πολύ κατάλληλο προσωπικό
και από το Πανεπιστήμιο και από το πρώην ΤΕΗ της Υπήρου. Κάναμε συζητήσεις και αφού κάναμε τις συζητήσεις μίλησα και με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων για πιθανή έκταση δημιουργίας μιας περιοχής η οποία θα είναι υψηλής τεχνολογίας περιοχής που θα φτιάξουμε υποδομές και περίπου σαν μια τεχνούπολη. Οι ίδιοι μιλάνε και ζήτησα αυτά, θα μας τα δώσουν και γραπτός, για 3.000 άτομα περίπου στην Ήπειρο, σε αυτόν τον τομέα. Μιλάμε για 9.000 περίπου τετραγωνικά από ό,τι μας λένε. Εάν κάνουμε κάτι τέτοιο και μπορέσουμε, θα είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ θεώρησα σωστό να ενημερώσω και να τους φέρω σε επαφή με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και στη συνέχεια ενημέρωσα και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια που θα είναι πάλι, όπως είπα, κοινή εφόσον ευοδοθεί με το Δήμο Ιωαννιτών που θα βρούμε την κατάλληλη έκταση για να το κάνουμε το θέλον κοντά στα Γιάννηνα, όχι μέσα στα Γιάννηνα. Εγώ ήρθα σε επαφή τους συνεχώς από όταν μπήκαν στο τεχνολογικό πάρκο οι PNTI και έχουμε βοηθήσει τα μέγιστα στην περιφέρεια Υπήρου, αλλά έχουμε βοηθήσει και τα μέγιστα και η άλλη εταιρεία που ήρθε εδώ που πάει σε ιδιωτικό κτίριο στη Δοδόνηση, πάλι εμείς μπήκαμε στη μέση για να βρούμε λύση γιατί θέλουν να έχουν πολύ καλό διαδίκτυο. Τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά θα παρουσιάσει τις 4 Κυριακές του Νοεμβρίου η παιδική θεατρική σκηνή του Καλλιτεχνικού Σωματείου Για Θεράπευτη. Το πασίγνωστο έργο του Hans Christian Andersen θα παρουσιάζεται στις 11.30 το πρωί των Κυριακών στο θέατρο της Στοάς Ορφέα. Το παραμύθι του Hans Christian Andersen, τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά, θα παρουσιάσει η παιδική θεατρική σκηνή του Καλλιτεχνικού Σωματείου Η Αθεράπευτη από την ερχόμενη Κυριακή και τις 4 Κυριακές του Νοεμβρίου στις 11.30 το πρωί στο θέατρο της Στοάς Ορφέα. Μια παράσταση για παιδιά από 2 έως 102 ετών, όπως σημείωσε ο Δημήτρης Παπάς. Η παιδική θεατρική σκηνή του Καλλιτεχνικού Σωματείου Η Αθεράπευτη παρουσιάζει το διαχρονικό αριστούργημα του Hans Christian Andersen, τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά. Κάθε Κυριακή του Νοέμβρη, 3, 10, 17 και 24 του μηνός, στις 11.30 ώρα το πρωί, στο θέατρο της Στοάς Ορφέα. Ένα έργο κατάλληλο για παιδιά 2 έως 102 ετών, που μιλάει για το ψέμα και την απάτη που έχουν γίνει της εξουσίας ο τρόπος για να μείνει αυτό που πάντα ήταν και θα είναι, γελία, γιατί ο Βασιλιάς είναι γυμνός. Η σκηνοθεσία και η μουσική, η πρωτότυπη μουσική του έργου είναι του Ομιλούντος. Η μουσική θα παίζεται ζωντανά επί σκηνής από μένα ως γελοτοπιό του Βασιλιά. Μαζί μου ο Βασιλιάς Παναγιώτης Μακρής, Βασίλισσα Φωτεινή Ευαγγέλου, η καμαριέρα Κατερίνα Παπλιάκου, η Ανιψούλα Βαρβάρα Βαράκα, ο Κρούκι Γιώργος Μπολονέζος, ο Φούλη, ο Λευτέρης ο Βανώσης. Τα σκηνικά και τα κοστούμια έχει επιμεληθεί η Γεωργίνα Παπαγεωργίου κάθε Κυριακή το πρωί στο θέατρο της Στοάς Ορφέα στις 11.30 ώρα. Έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος εντός έδρας την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα απέναντι στον Εργοτέλη είναι ο Πας Γιάννηνα. Για έναν αντίπαλο που παίζει επιθετικό παιχνίδι και δεν μπορεί να υποτιμηθεί, έκανε λόγο προπονητής του Πας, Αργύρης Γιαννίκης, επισημένοντας ωστόσο πως οι παίκτες της γενιώτικης ομάδας θα μπουν στο γήπεδο όπως σε κάθε μάτς για να πετύχουν την νίκη. Με αισιοδοξία αλλά και γνωρίζοντας παράλληλα ότι είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, ετοιμάζεται να παραταχθεί ο Πας Γιάννηνα απέναντι στον Εργοτέλη το απόγευμα της Δευτέρας στο πρώτο επίσημο εντός έδρας ματς στους Ζωσιμάδες. Για έναν αντίπαλο που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να υποτιμηθεί, έκανε λόγο με δηλώσεις το προπονητής Αργύρης Γιαννίκης, επαναλαμβάνοντας πως η ομάδα θα μπει για μία ακόμη φορά στο γήπεδο με στόχο την νίκη. Ναι, σίγουρα για εμάς δεν είναι ιδιότητα, γιατί έχουμε παίξει πολλά φιλικά στο γήπεδο μας, έχουμε κάνει και το γήπεδο τώρα. Η ιδιότητα είναι, όπως είπατε, ότι είναι παιχνίδι πρωταθλήματος και αυτό δείχνει ότι τέλος μπαίνουμε σε ροή και είμαστε αισιόδοξοι ότι η Μητροκοτέλη, η οποία δεν είναι μια εύκολη ομάδα, παρόλο που έχει 0 βαθμούς, έδειξε με τον παιχνίδι Πλατανιά και τον Απόλλωνα, μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, που θέλει να κάνει build από πίσω, που διασπάει ποδοσφαιρικά, προσπαθεί να διασπάσει ποδοσφαιρικά τα pressing του αντιπάλου. Αν έβαζε το 2-0 στη φάση πριν δεχτεί τον γκολ με τον Πλατανιά, ίσως να είχαμε άλλο σκόρ εκεί πέρα. Αλλά είναι μια ομάδα που σίγουρα εμείς δεν πρόκειται να αποτιμήσουμε, γιατί έχουμε τα παιχνίδια. Αλλά
Όπως είπα πριν, παίρνουμε κάθε μάτς σε κάθε μας μέσα να το κερδίσουμε. Για το εάν είχε εικόνα από το παιχνίδι με τα Τρίκαλα, ο κύριος Γενίκης σημείωσε χαρακτηριστικά. Θα έχω την τελική κάλυψη, θα το αναλύσω πάλι και αυτό, αλλά είχαν 8 αλλαγές εχθές με το παιχνίδι των Τρικάλων. Πιστεύω να υπάρχει εκεί πέρα άλλο rotation, ξεκούρασαν κάποιους παίχτες, πιστεύω, οι οποίοι θα είναι τη Δευτέρα πάλι από στην δεκάδα. Εντάξει, πιο βασικό βασικά παιχνίδι για εμάς είναι το Απόλλωνα και τη Πλατανιά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απουσίες του Πας Γιάννενα στο παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας. Ο Φάμπρη κάνει ατομικό, ο Σάντι κάνει ατομικό, ο Ράντοβατς κάνει ατομικό πρόγραμμα. Ο Λευθεριάδης είναι εκτός όπως ξέρουμε και ο Λάσα. Ναι, αυτή είναι η παίκτη. Τώρα που θα δούμε, που έχουμε ερωτηματικό μέχρι αύριο μεθαύριο, να δούμε αν ο Σάντι θα είναι υγιής Δευτέρα και ο Φάμπρη. Ο Γιώργος από τον τραυματισμό του επανήλθε, μπορεί να κάνει προκανικά προπονήσεις. Ο Ξίδας και αυτά είναι ως τώρα. Με δύο προπονήσεις που έχουμε ακόμα ανοιχτές. Τέλος, για το εάν υπάρχουν κάποιες ομάδες που θεωρεί ότι θα ξεχωρίσουν βαθμολογικά, ο προπονητής του Πας Γιάννενα σημείωσε πως είναι νωρίς για τέτοιου είδους συμπεράσματα. Σημείωσε πως είναι νωρίς για τέτοιου είδους εκτιμήσεις, καθώς θα πρέπει να περάσει το μισό πρωτάθλημα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ακόμα είναι νωρίς, πιστεύω. Πιστεύω πρέπει να παίξουμε με το μισό του πρωταθλήματος, τα 10-11 παιχνίδια, να ξεκαθαρίσει το οποίο πιστεύω. Βλέπουμε τώρα ομάδες με τον Καρασκάκης που είναι μπροστά, που έχει κλείσει δύο παιχνίδια του. Πιστεύω μετά από 10 παιχνίδια θα έχουμε μια καθαρή εικόνα ποιες ομάδες πάνε να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω και ποιες θα το παλέψουν στο τέλος. Αυτά θα τα δούμε όμως. Ακόμα είναι νωρίς, πιστεύω μετά από 2 παιχνίδια σίγουρα υπάρχουν δύσκολες ομάδες, υπάρχουν ομάδες που έχουν προσδοκίες. Και θα έχουν σίγουρα ομάδες οι οποίες δεν έχει κανένα στο χαρτί του, στη σκέψη του, που θα κάνουν μια έκπληξη, πιστεύω, όπως σε κάθε πρωτάθλημα. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε αναλυτικά να δούμε την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καιρό του Σαββάτου στην Ήπειρο. Νεφώσεις σε Ιωάννα και Πρέβεζα και ηλιοφάνεια με νεφώσεις σε Θεσπρωτεία και Άρτα αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού το Σάββατο στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννα, από 15 έως 22 στην Θεσπρωτεία, από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Άρτα και από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή εν χώρο. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό σας Σαββατοκύριακο.